είμαι ο κανονικός. Δεν είμαι κονσέρβα. Δεν έχω συντηρητικά. Ούτε συντηρητισμούς. Είμαι αυτούσιος, αυθύπαρκτος. Και παρόντας κανονικότατα στη συχνότητα του Λίπερο 107,4. Μπάμπης Βατμανίδη, σας καλημερίζω. Γιατί αισθάνθηκα και λίγο παράξενα ακούγοντας τον εαυτό μου να παίζει κονσέρβα πριν από μένα. Σας πω ότι το σκέφτηκα κιόλας λίγο να το αφήσω. Ως να καταλάβει τώρα πρωί πρωί ποιος θα θυμάται το τι λέγαμε και χθες. Και να κυλήσει έτσι η εκπομπή, να απολαύσει το καφεδάκι. Να ακούσω βρε παιδί μου κι εγώ πως είναι το λόγο επειδή καμιά φορά σαν να ακροατής. Και να παρεύω. Παρεύω οπότε χρειαστεί. Αλλά όχι κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας, η φρεσκότατη εκπομπή του πρωινού εδώ στο Λίπερο 107,4 δεν γίνεται. Μην υπάρξει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Πάντα, πάντα παρόντες σίγουροι, στεντόροι, δυνατοί στη μάχη του πρωινού ξυπνήματος. Σας καλημερίζουμε και σας υποδεχόμαστε σε ακόμη μια εκπομπούλα, σε ακόμη μια ημέρα. Αισθάνομαι ότι κρατάω παγκοσμίως τα κλειδιά της ημέρας. Και μπορώ να υποδέχουμε τον κόσμο. Ανοίγω το μαγαζί. Το μαγαζί που λέγεται πρωί. Γενικότερα στη χώρα. Και το μαγαζί ανοίγει δυναμικά, κυρίες και κύριοι. Και με γραμμούλα η οποία παρεμβαίνει με το που άκουσε ότι η φωνή μου είναι η ίδια με αυτή του προηγούμενου. Καλημέρα στη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα, Παπίνο, καλημέρα. Καλώ τον ανώρις νωρίς. Με το καλή. Ανοίγω και 59 το σταθμό. Ναι. Μπράβο, έτσι, έχει χρωστούμενα, γι' αυτό, ξέρεις. Και θα καταλαβαίνω τι λέει η κουμπή της τρίτης. Ναι. Είναι δυνατόν να παίζει κονσέρβα, λέω, και να πει αυτός ο ταλάντος. Κι όμως κι εγώ παραξενεύτηκα, λέω, ακούω εμένα πριν από μένα, εντάξει, συνέβη γι' αυτό. Στον σταθμό έπαιζε μάλλον από το βράδυ και ήρθε ξανά η λούπα, ήρθε ξανά η σειρά της. Ναι. Προλάβαμε να το σώσουμε. Δεν πειρά. Τι κάνουμε? Καλά, όλα καλά. Μια χαρά. Ήρθε η Τετάρτη, τελειώνει η εβδομάδα. Τελειώσαμε από τώρα, εντάξει, ωραία. Μ' αρέσει, δώσε μου κουράγιο, δώσε μου κουράγιο. Καλά, μου πεις, εγώ ακόμα δεν ξεκίνησα. Χθες είχα την ιδέα ότι ήταν Δευτέρα, εντάξει, όλη μέρα. Χαμπάρι δεν πήρα. Εντάξει. Ελπίζω τη Δευτέρα να σου το πάει να είναι κλειστά. Νομίζω ότι την Δευτέρα τα καταστήματα τα εμπορικά θα είναι κλειστά. Η αγορά και τα συναυτό. Έτσι λένε, παπί, αλλά δεν είναι. Είναι κάτι σίγουρο ακόμα. Γιατί καταλαβαίνω ότι ο καταστηματάρχης θέλει να μην μένει σαν τα καταστήματα. Δεν μπορεί να κοιτάξει. Του εμπάρχει και ακόμα δεν είναι κάτι οριστικό. Εντάξει, καταστήματάρχης. Άμα τώρα οι μισοί φύγουν, μισοί δημόσιοι υπάλληλοι, αυτό, σχολεία, το ένα το άλλο, φύγουν εκτός, δεν ανακινηθούν, εκεί η αγορά θα έχει πολύ μειωμένη κίνηση. Και επίσης είναι σημαντικό για μας να είναι σε όλη την επικράτεια κλειστά. Έτσι. Έτσι. Πάντως είναι υποχρεωτικό τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, υποχρεωτικά κλειστά τα καταστήματα την ημέρα του Αγίου Πνεύματος θα είναι. Με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου. Άρα δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Ούτε και τα μεγάλα, ούτε καν δηλαδή τα πολυκαταστήματα που συνήθως ανοίγουν και έτσι και το ίδιο. Οπότε μια χαρά. Ή θα είναι όλοι, ή θα είναι κανένας. Έτσι. Ναι, ή όλοι ή κανένας. Κανονικότατα. Μάλιστα. Άλλο τι λέει, εντάξει, ηχεία τώρα. Εδώ τελειώσαν οι υποχρεώσεις. Ξεκουράζονται και οι φιλάθλοι. Ξεκουραζόμαστε. Φέτος έχουμε ασχοληθεί και με τα νομικά πολύ. Έτσι. Έχουμε γίνει κάτι σαν τον Άρη. Τώρα με τα γραφικά. Η αγαπημένη, μία από τις αγαπημένες επίσης συνήθειες του Έλληνα φιλάθλου. Τα μεταγραφικά, ναι. Περιμένουμε το τελικό του Σαββάτου. Να, τελειώσουμε και από εκεί. Δύο αγαπημένες ομάδες παίζουν. Δεν ξέρω που δεν έχουν συζητήσει. Α, είσαι και Ρεάλ και Λίβερπουλ. Ναι. Τι συνδυασμός είναι αυτός, ανώμαλος. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Καλό δρόμο. Καλημέρα. Καλή δουλίτσα, καλημέρα. Καλημέρα και στα πουλάκια μου που έχω εδώ απέναντι. Καλημέρα. Άκου βρε αγόρι μου εδώ, καλημέρα. Καλημέρα. Ακούσε εδώ χαρούμε. Καλέ μαύρισες. Πήγες για μπάνιο. Ό,τι δέρναμε. Ένα έκανες. Εδώ τι ένα. Δεν τρόμαξα να σε γνωρίσω. Πότε πρόλαβες και μπάνιο. Έξω χειμώνας έχει.
Βροχές. Θέλουμε να πάμε για μπάνιο και δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Εκεί μας καταντήσανε, εκεί μας καταντήσανε. Ακούτε κυρίες και κύριοι. Αυτό το πριν πάω εγώ πρώτος για μπάνιο, πριν αρχίσω εγώ να μαυρίζω, θα απαγορεύεται στο στούντιο να έρχεται οποιοδήποτε έχει επαφή με την θάλασσα. Πότε πήγε, σε ποια θάλασσα πήγε, πότε πρόλαβε. Μαζί πήγαμε, Πρωτομαγιά. Ήρθατε εδώ να προκαλέσετε. Να προκαλέσετε με το χρώμα σας. Κάντε ρατσιστή. Θα πάμε μαζί μας το Σάββατο. Το Σάββατο όπου θα πάμε. Μαγευτική επανομή. Εντάξει, τι επανομή. Γιατί είναι παιδιά, μια χαρά είναι επανομή τώρα. Τι πλάκα κάνετε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Αγόρι μου, τι έγινε. Καλημέρα και στα παιδιά. Καλημέρα. Στον Άκη. Είδες όλοι οι άντρες έτσι μιλάνε. Στον Άκη και στη Χρήστα, δεν τους προλόγησα κιόλας εδώ. Τους έπιασα από τα μούτρα, γιατί τους είδα μαυρισμένους. Γι' αυτό. Τι μαυρισμένοι, εδώ μαυρισμένος ουρανός είναι κατά χνιά. Πες τα αυτά να πούμε, πες τα αυτά. Γύρισε χειμώνας, έχω σοκαριστεί να πούμε σε εδώ. Θα ξαναρχίσει τις σόμπες, δεν πειράζει, θα βάζει εκεί τα τζάκια, θα αρχίσει να πετάς παντσέτες, μπριτζόλες και όλα τα συναυτό. Ναι, τα γουστάρω τέτοια. Για σένα φροντίζει ο καιρός, για σένα φροντίζει. Τι λέει, με τι ασχολούμαι. Καλά, σήμερα τι σε έχω εδώ. Θεματάρες. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Έρευνες, καλά, σήμερα σε έχω εδώ. Να τρώω και να σε ακούω. Έτσι, τι θα φάμε σήμερα, τι περιέχει το brunch. Σήμερα τίποτα, λακέρδα, ντολμαδάκι, φασόλι μαυρομάτικο, ελιές και τσιμπουρά. Στρωμένα καφέ. Αυτό κι αν είναι πρωινό. Το πρωινό των πρωταθλητών. Λακέρδα. Λακέρδα, τσιμπούρο. Και φιλότιμο και φτώγια. Και με φασόλι μαυρομάτικο. Αυτά είναι. Ναι, φίλε, αφού καταχνιά είχε. Ναι, σε προδιαθέτει. Σε προδιαθέτει ο καιρός κανονικότατα. Ναι, να σταθείς. Μάλιστα. Μας αρέσεις. Έγινε, σε φιλούμε. Πάμε δυνατά, να το πιστέψουμε. Πάμε δυνατά, κόσμο, πάμε δυνατά, λαέ. Καλημερίζουμε τον φίλο μας. Αχ, πού το μήνυμα τώρα, εδώ το έχασα να πούμε. Το φίλο μας τον Βασίλη. Μπάμπη, ζούμε για να σε ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε μας Βασίλη. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Δημήτρη που μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα. Τελικά από Batman σε Batman δεν είναι τόσο ωραίο. Λέει για την επανάληψη που έπαιζε πριν από την ζωντανή μου παρέμβαση. Νιώθω ότι κατέβηκα από τον έκτο και ξέχασα κάτι και ξανανέβηκα πάλι. Κουράστηκα από τώρα, σαν να ξυπνάς 15 λεπτά πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Γιατί άμα ακούς την κουρασμένη μου φωνή πριν την έναξε εκπομπή, την ακούς και σε live μετάδοση κανονικότητα. Αχ, τώρα έχει κάτι τώρα η Χρυσά. Δεν μπορώ να τη βλέπω. Έχει και αυτή την ανακοίνωση εδώ πέρα. Έλεγα, ποιο εδώ να σε βλέπω. Βλέπω τον Άκη τώρα πρωί-πρωί. Τι. Άντε, συγκρίνε το. Τι. Δηλαδή, συγκρίνεσαι για πες. Να κάνω κι εγώ σαν τους ακροατές. Ποια είναι εκεί. Εγώ είμαι. Α, καλά, εντάξει, αν του κλείνω. Τι κάνετε, παιδιά μου, πώς είστε. Καλά είμαστε. Πώς και πώς και από το στούντιο έτσι παρεούλα μου ήρθατε πρωί-πρωί. Χαμογελαστοί, χαρούμενοι. Ωρεξάτη. Εγώ έφερα το φωτεινό από το γνώστη. Καμιά ώρα κοιμηθήκαμε πάντως. Δεν την βγάλαμε σερή. Έχει δημόσιες υπηρεσίες σήμερα το πρόγραμμα. Όχι. Όλος παραδόξος. Δεν έχει δημόσιες υπηρεσίες. Τελειώσαν όλα. Τελείωσε το πρωτάθλημα, τελείωσαν και υποχρεώσεις της Χρύσας. Τι ξέρεις, Χρύσα πάντα όταν έρχεται εδώ. Αγωνιστικές υποχρεώσεις πηγαίνει. Το συνδυάζει με μία ουρά στο ΙΚΑ, με μία ουρά στο ΤΕΒΕ, δεν ξέρω εγώ, με μία ουρά. Την οποία πάντα την γλιτώνω. Με αυτό είναι. Όποιος ξυπνήσει το πρωί, θα ακούσει λόγο επειδή θα γλιτώσει και τις ουρές. Το πρωινό που λείπει, αν το σπουργεί, που λένε. Το σκουλίκι. Το σκουλίκι, ναι. Τα λέμε αυτά. Αλλά μπερδεύτηκες μάλλον. 2-31-02-87-38 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπάρα μας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ. Και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται στην Θεσσαλονικούλα μας που ξυπνάει με καθαρό ουρανό. Δεν ξέρω τώρα στην Ημαθία τι έχει. Έτσι μας λέει εδώ το δελτίο τουλάχιστον. Καιρικών συνδικών, θα έχουμε καθαρό ουρανό το πρωί. Κάποια συννεφάκια το μεσημέρι. Δεν προβλέπονται βροχές για σήμερα, προβλέπονται βροχές για αύριο. Πού παίζουμε, αλλά εντάξει, παίζουμε σε κλειστό χώρο, οπότε δεν μας επηρεάζει αυτό. Οι Σκόρπιονς είναι. Ότι θα έβρεχε και. Όχι, ότι δεν θα έβρεχε και δεν θα έρχονταν αστυνομία, ξέρω. Ναι, αυτό. Εντάξει, και αστυνομία θα έρθει και θα βρέξει. Τα συνδυάζουμε όλα μαζί και βουνό και θάλασσα λίγο. Το θέμα είναι τι θα κάνει το τριήμερο. Εκεί αγωνίζουμε γιατί πολλοί κόσμος το εξετάζει, να είναι η πρώτη του
η έναρξη των επίσημων, ναι, των επίσημων καλοκαιρινών υποχρεώσεων ουσιαστικά, ναι, αυτό το εσύ τρίμερο. Εσύ θα πας τρίμερο, Παύλου μου. Δεν ξέρω. Τρίμερο, δεν ξέρω αν έχω τρίμερο. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε τη Δευτέρα, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω πληροφορηθεί. Το διήμερο. Αλλιώς έκλεισε το Σάββατο. Το έκλεισε το Σάββατο. Θα πάμε να μαυρίσουμε. Θα σου δώσω την τηλεκόμ. Εντάξει. Ποιο θα μου βάλει πεπανθόλ. Να μην πεπανθόλ. Εντάξει. Για ορτάκια τώρα αυτά. Όχι για ορτάκι, βάζει και κανένα μαχαιράκι. Γιατί αυτά έχουν εξισωθεί τώρα λίγο τον τελευταίο καιρό. Το γιαούρτι με το μαχαίρι είναι ένα και ταυτό. Με βάση δηλώσεις έτσι διάφορες που ακούμε από περισπούδαστους και ποδηγέτες του έθνους, από τους ανθρώπους που τόσα χρόνια μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε ότι φταίμε για τα πάντα, από τους δογματιστές του μαζί τα φάγαμε, ότι ευθυνόμαστε για την κρίση που δεν πήραμε μένουμε απόδειξη. Ευρώπη. Ναι, μένουμε Ευρώπη, ότι φταίμε εμείς που δεν πήραμε απόδειξη για την τυρόπιτα, ότι αυτό όλο κόστησε στην χώρα. Μια απώλεια του ΦΠΑ από εντάξει, μια τυρόπιτα. Και όχι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ κάτι δισεκατομμύρια. Ξεχάσαμε, ας πούμε, και την Οβάρτη και τα τέτοια ξαφνικά και όλα αυτά. Με τι ασχολούμαστε αυτόν τον καιρό. Τώρα αυτόν τον καιρό. Διάφορα ζητήματα. Πέρασε και η Eurovision. Πέρασε και η Eurovision, εντάξει. Αυτόν τον καιρό δεν έχει. Σκεφτόμαστε τώρα το καλοκαίρι, να σου πω την πικρή αλήθεια. Το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ το σκεφτόμαστε οι άντριδοι. Εσύ Χρύσα. Σκέφτεσαι το Μουντιάλ. Να το κυρίσα. Έτσι. Τι είμαστε εμείς. Καλά θα κάνουμε και εκπομπάρες για το Μουντιάλ. Θα ετοιμάσουμε εδώ προγνωστικά. Θα βγάλουμε ποιοι θα προκριθούν, ποιοι θα το πάρουν. Προφητείες. Θα είναι μεγάλες στιγμές όταν αρχίζει να πλησιάζει αυτή η εποχή. Καθημερινά μετράμε αντίστροφα. Σήμερα έχουμε 23 του Μαΐου. Είναι Τετάρτη, 23 του Μαΐου. Μαρτύρων Σελεύκου και Σαλονά του Ρωμαίου. Ο Σιωμάρτυρος Λουκά εν Μυτιλίνη, του Μυροφόρου Μαρίας, του Κλοπά. Είναι σήμερα Τετάρτη. Δεν έχουμε κάποια γιορτή συγκεκριμένη. Είναι παγκόσμια ημέρα, είναι διεθνής ημέρα μάλλον για τον τερματισμό του μεευτικού συρυγγίου. Ναι. Ναι, τι είναι αυτό. Το... Είναι τραυματισμοί, λέει, στον κόλπο που προκαλούνται κυρίως από παρταμένο ή δύσκολο τοκετό. Αυτό, ας πούμε, πώς το καταπολεμάνε. Πώς το καταπολεμά, δηλαδή, την παγκόσμια ημέρα. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εξαρτίας για την εξάλληψη αρρώστιας αυτής, υπενθυμίζουμε ότι περισσότερα συρρήγγια μπορούν να θεραπευτούν και οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση συνήθως καταφέρουν να επανελθούν στη φυσιολογική του ζωή, να ενταχθούν ξανά στο κοινωνικό σύνολο. Υπολογίζονται ότι περίπου 2 εκατομμύρια γυναίκες που ζουν στην υποσαχάρια Αφρική, την Ασία και τις αραβικές χώρες και τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, πάσχουν από μευτικά συρρήγγια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περισσότερο μια πάθηση που πλήττει τις χώρες που δεν είναι και σε... κόσμο, αυτά. Ναι, που δεν έχει σε τόσο μεγάλη ανάπτυξη όπως είναι η Ελλάδα μας, να τα λέμε και αυτά. Είναι επίσης και παγκόσμια ημέρα χελώνα σήμερα. Χρόνια πολλά. Στη Ζάκηδο, είναι τις χελώνες. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο Τζιόλη για κάποιο λόγο. Αυτά τα... Θα κάνω εγώ τα αρχιτικά γιατί είναι φτωχό το πρόγραμμά μας. Τα βάλατε όλοι με τον Τζιόλι να πούμε αρχηγός εθνικής. Αρχηγός δεν ήταν στο τελευταίο φιλικό της Εθνικής Ελλάδος. Τι πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημά σας, ας πούμε, με τον. Κανένα πρόβλημα, κανένα πολύ. Το Σκότσι δεν ξέρω γιατί. Τώρα έκανε κάτι συνειρμούς. Είναι μια εκδήλωση που ξεκίνησε από τη ΣΥΠΑ και αποκτά κάθε χρόνο. Με τον χρόνο παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς η χελώνα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και απειλείται με εξαφάνιση. Αλλά δεν αφορά μόνο τις θαλάσσιες χελώνες, το μυαλό σας πήγε κατευθείαν στη θάλασσα, γι' αυτό ήθελα να το συνδυάσεις. Στην Ελλάδα τα φώτα της δημοσιότητας. Μπαρίστα, ρε, πρώτα στην Ελλάδα τα φώτα της δημοσιότητας. Λες και είναι να πούμε ψώνιο. Τα ψώνια, οι χελώνες, η καρέτα-καρέτα. Αυτές λέει τα προσελκύουν όλα. Σώστε τη χελώνα, καρέτα-καρέτα. Δεν τα θυμάστε αυτά τα παλαιά τραγούδια του Γιάννη Ζουγανέλη, δεν το έχετε ακούσει, ε. Όχι. Αχ, μικρά μου παιδιά, έρχομαι και κάνω εκπομπές και με γεμίζετε θλίψη κάθε φορά. Γιατί αρχίζω αυτά τα παρελθοντολογικά, όπως και χθες με τον Αναστάση. Κάναμε μια αναφορά στο Χάρη Κλίν, ας πούμε. Φυσικά ο Αναστάσης δεν είχε καμία καταβολή όσον αφορά τον Χάρη Κλίν. Εκεί έπρεπε να κάνει να φωνάξει εμένα. Να σου πω εδώ, όχι Χάρη Κλίν, για τον JR τη λέω χθες. Ναι. Χθες σε μια φάση μιλάγαμε και τη λέω μια. Πέτανε ο Χάρη Κλίν και λέω θυμάσαι. Καλό στο JR που λέγανε. Ναι. Το σκετσάκι δεν το θυμόταν. Γιατί να το θυμάμαι. Γιατί να το θυμάσαι. Εντάξει. Τι να κάνεις, έτσι. Ήταν τεράστιο σκέτσι. Καλά, όλα, ρε παιδί μου, και το μνημονεύσαμε και είναι άνθρωπος που μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, όσο τουλάχιστον μας έχει επηρεάσει και όσο μπορούμε να βγάζουμε αυτά που έχουμε διδαχθεί εντός του γηπέδου. Χρόνια πολλά και στις χελώνες τις οποίες εορτάζουμε σήμερα. Ταρταρούγα, έτσι δεν είναι το καύκαλο της χελώνας που τραγουδάει ο Λαβρέτης Μαγερίτσας, μέσα στο ημίφος ως συνήθως ταρταρούγα καρδιά. Κάτι τέτοιο τραγούδι. Το έχουμε τραγουδήσει εδώ με το φίλο μας στον Τορόντο. Άρα μας ακούει να παρέμβει γιατί έχει καιρό να
εκδιάσουμε την καταπληκτική του τραγουδιστική συνέπεια του πρωινού. Δεν γιορτάζει κανένας. 23 του Μαγιού. Τι ιστορικά γεγονότα συνέβησαν όμως? Ποιον έχουμε να γενεθλιάσουμε σαν σήμερα? Ποιοι γεννήθηκαν? Ποιες μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας? Θα ψάχνω να βρω εδώ. Ή Ζορ Σαρί το 1925. Ναι. Τι διαβάζετε εσείς όταν είστε τα παιδάκια? Ναι, σαν τα παπούτσια. Διαχρονική τελικά δηλαδή. Ναι. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ο Ανατόλη Καρπόφ, Ρώσος κακιστής το 1951. Ο Αντώνης Σαμαράς, Έλληνας σκακιστής επίσης, και αυτός το 1951 μαζί με τον Καρπόφ. Έχει παίξει πολύ μεγάλο σκάκι. Πολύ μεγάλα μπα. Τάκι δεν είδες πόσο καλό. Είναι κοντά στη Βύση. Καλωστεκούμενος. Καλά, πόσο. Τώρα σε έριξες εδώ πετριά, δηλαδή. Θες να πεις για κάτι για την απόλυτη, για την Ανούλα μας, ότι είναι μεγάλη? Δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω. Πόσο να είναι η Βύση? Δεν είναι κανένα 64. Η Βύση πρέπει να είναι 63. 55 πρέπει να είναι. Μέσα η Βύση. Μάλιστα. Είναι 54-55. Άρα είναι πιο μικρή από τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Κοντά είναι. Μήπως τα βάφει τα μαλλιά του Αντώνη Σαμαρά? Όχι, όχι. Όχι, φρυσάρι κιόλα. Λέει, δεν τον έβλεπε όπως μιλούσε εκεί τη μαγιά. Από εδώ μιλούσε ο Σαμαρά, από εδώ φεύγει η μαγιά. Τώρα λε να βάφει και μαγιά και βάφει μαλλιά. Έχει ανάγκη, έχει ανάγκη. Εντάξει, και τι άχει να έχει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε ένα από τους μεγάλους ηγέτες έτσι των τελευταίων ετών που περάσανε από την χώρα και κάναν πραγματάκια σε αυτή τη χώρα και αφήσανε παρακαταθήκη το διαστημικό σταθμό της Καλαμάτας, το free wifi σε όλη την επικράτεια. Αυτά θα μας πούνε από την εκεί την καλύτερη ώρα για σεξ που έλεγε εκεί. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι ξαναέρχονται τώρα να μας κουνήσουν και το δάχτυλο, δεν θα μείνουν έτσι άμυροι ευθυνών. Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη πορεία. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει μια πολύ αθλητική πορεία στον χώρο της πολιτικής. Δηλαδή έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, έκανε προσφυγή κανονικά, έριξε την ομάδα Β' Εθνική. Τον είχαν λίγο στις πήγε λίγο από τα μικρά, ξαναπέρασε με μικρές ομάδες. Ναι. Ο Αντώνης Σαμαράς, αν μπορούσε να παρομοιώσει την καριέρα του με έναν ποδοσφαιριστή, θα ήταν ο Παρασκευάς Σάντζας. Καθόλου Παρασκευάς Σάντζας, διότι θα τον είχα για πιο τέτοιο, ας πούμε. Ο Στράτο Αποστολάκη, Παναγιώτη Φασούλα. Όχι, όχι, δεν θα ότι και όπως και ο Άντζας, έτσι και να το αλλάξει, από μια μεγάλη ομάδα φύγανε. Κάνανε ένα αγροτικό μεγάλο, όπως ο άντρας πήγε στον Πανθραμαϊκό, μετά πήγε στην Ξάνθη και σιγά σιγά, μόλις φύγαν όλα τα στοιχεία τα που τον ενοχλούσαν στον Ολυμπιακό. Παθογένειες. Επέστρεψε πίσω, έγινε και αρχηγός. Α, έτσι. Ναι, αλλά ο Άντζας δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως προδότης. Όχι, ναι. Με αυτό σου λέω. Εδώ υπάρχουν βίντεο καταγεγραμμένα το 1993 να φωνάζουν άλλοι την προδότη Σαμαρά. Με σαλπιγκίδι. Και μετά από λίγα χρόνια τον έκανε αρχηγό. Αρχηγό, και εντάξει. Και τώρα μην νομίζω ότι δεν θα επανακάμψει, μην νομίζω ότι δεν θα επανέρθει. Για λίγο καιρό σταματάει. Το κάνουμε και πρόεδρο της Δημοκρατίας, τι θα γίνει? Δεν ξέρω, μπορεί ξανά πρωθυπουργό. Γιατί δεν ξέρεις, ας πούμε, ότι μπορεί να συμβεί. Αν αποτύχει. Σιγά καλέ, μου φύγει ο Κυριάκος από εκεί που είναι. Καλά, καλά. Να τρελαθούμε τώρα. Anyway, χρόνια πολλά όμως, αφού το στολίσαμε. Χρειάζεται να μαθαίνουμε λίγο την πολιτική ιστορία του τόπου, τη σύγχρονη. Σαν σήμερα λέει, γεννήθηκαν ποιοι άλλοι? Στους άλλους έχουμε. Δεν βλέπω εδώ. Ο Φάνης ο Γκέκας το 1980. Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, Φάνη! Πόσο μεγάλος είναι. Μεγάλος. Παιχτούρα. Όχι, Φάνη! Φώναζε ο Πουρμπουρμπου. Με την Κορέα. Με την Κορέα ήταν αυτό το 2010 στην. Που είχαμε χάσει 2-0. Στην Νότια Αφρική. Καλά, και που είχε πιέσει μια μέρα και σε μια φάση και η κάμερα τον. Κάτσε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Που είχε πιέσει η κάμερα τον Γκέκα σε μια φάση που έλεγε. Είχε χάσει πάλι ένα. Χάσει και... Εκεί πέρα ήταν που φάνησε ο Πουρμπουρμπου. Όχι, φάνηκε. Έχει ένα τετάρτο. Και δίνει τον Γκέκα σε να λέει δεν μπαίνει σήμερα. Δεν μπαίνει σήμερα. Μουντιάλ το οποίο βέβαια έρχεται στι οθόνε μα. Αυτό που έχουμε να καταγγείλουμε. Αυτό που έχουμε να καταγγείλουμε είναι το ότι. Δεν έχουμε πλέον τις μεταδόσεις που θα θέλαμε, όπως αυτές του παρελθόν. Δηλαδή λείπουνε. Θα λείπουν οι Βερνίκοι, θα λείπουν οι Παπαδημητρίου, Κατσαρός, Θεοφιλόπουλοι. Υπάρχει μια φτώχεια. Σεφτελής παλιότερα. Μεγαλώσαμε με αυτά τα πράγματα. Μανόλο λείπει χρόνια πολλά. Και νομίζω ότι το έχουμε δείξει πολλάκις για την ΕΡΤ ότι. Είναι λίγο άνευρη. Άοσμοι άχρωμοι. Καθώ εδώ ήταν ένα μπρίο. Ο Γκέκα πέραμε. Βάλε. Δηλαδή. Απορώ. Αυτό είναι το αθηνοκεντρικό κράτος. Το καταγγέλουμε για ακόμη μια φορά. Όλα στην Αθήνα είναι.
Δηλαδή έχει μουντιάλ. Κανονικά πρέπει να έχει ασλαμά περιγραφή οπωσδήποτε. Σε Αγγλία. Παντού, σε όλες τις ομάδες. Δεν έχει να κάνει. Οποιαδήποτε ομάδα να τον βάλει, νομίζω ότι θα βγάζει ένα τρομερό τα πέραμα. Αν όχι. Να βάλουμε λίγο. Να βάλουμε κάποια στιγμή, δηλαδή να ξανακούσει ο κόσμο εκείνη την περιγραφή των Μίλαν Μάντσεστερ. Το τελειώνω. Το τελειώνω. Ναι. Γιατί να το βάλουμε έτσι. Να ακούσει και η Χρύσα μα να μαθαίνει εδώ. Να μαθαίνει εδώ. Είναι αυτό που σου έλεγα ότι τον είχαμε συναντήσει έξω από το Edible και ήθελα να σταματήσω πάνω να χαιρετήσω. Άκου εδώ μια περιγραφή που κάνει σε αγώνα. Ναι, ναι. Δηλαδή τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Σε ένα παλιότερο ραδιόφωνο, φανταστείτε τώρα να παίζει η Αγγλία και να σκοράρει στο 90, στο 90 και το τι θα μπορούσε να λέει ο Μάριος Ασλαμάς. Εμείς τώρα δίνουμε ιδέες. Καλημέρα στην Γραμμούλα, αν το βρω κιόλας, μήπως έχει αποσυρθεί το YouTube. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα παιδιά. Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, αφού είναι... Αφού είναι έτσι. Μπορεί να μας ξαναπάρει ο φίλος το 2-31-0-287-38. Πού είναι αυτό ρε εσύ, δεν υπάρχει. Μήπως το κατέβασαν. Τελειώνω, δεν το βρίσκεις το... Ναι, ναι, κάπως έτσι. Η Ασλαμάς Μάντσεστερ Μίλαν. Μάλιστα. Ιστορικές περιγραφές. Αυτά λοιπόν από τους ορτάζοντες, από ιστορικά γεγονότα. Για να τελειώνουμε έτσι και με την ατζέντα, να ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Ασλαμάς, ο οποίος έκανε. Διόρθωσε με αν δεν σκέφτεσαι που λέω. Έκανε ιστορική δήλωση ότι στον τελικό Ρεάλ Λίβερπουλ θα υποστηρίξει Ρεάλ. Καλά, αυτό ήταν δεδομένο, εννοείται. Τα ιβηρικά σχάματα. Θα τα λέμε και αυτά. Ναι. Απειλούμαστε εδώ, Σλίπερο 107,4, γιατί έχουν σηκώσει πολύ τον Αμανέ. Όλοι μας. Και ήδη βλέπα κάποια σχόλια. Αν τυχόν και η Λίβερπουλ. Και που επιτίθεται και σε μένα προσωπικά. Ναι. Αν τυχόν η Λίβερπουλ κάνει κανένα μπουλκουμέ το Σάββατο, την Δευτέρα, γι' αυτό παρακαλάμε να μην έχουμε εκπομπή. Θα μας γλεντήσουνε πατόκορφα. Θα μας γλεντήσουνε πατόκορφα. Γιατί το. Δεν κατάλαβα. Γιατί να το κάνω αυτό. Γιατί είμαστε Λίβερπουλ και προκαλούνται. Γιατί δεν το κάνουν αυτό. Γιατί είμαστε και λίγο έτσι τέτοιο. Λίγο φλιάρι παραπάνω. Εδώ ο σταθμός θα έχει συνδέσεις με τέτοιο, με Κίεβο. Ναι, θα βγαίνουν όλοι. Στο Κίεβο είναι τελικό. Στο Κίεβο είναι τελικό. Στο Κίεβο που λέει δεν πηγαίνει και κόσμο. Είναι πανάκριβα. Χθες άκουγα κιόλας το πρωί στην Τρόικα που τα συζητούσαν με τον Γιώργο του Ματζιούκη. Να λέει ο Γιώργος του Ματζιούκη. Στην Ουκρανία. Ναι, ναι. 800 ευρώ λέει το δωμάτιο την ημέρα. Κανονικότατα. Στην Ουκρανία. Μήπως εκμεταλλεύονται λόγω. Καλά. Ξεκάθαρα λόγω αυτό. 800 ευρώ βέβαια. Όπως είπε πολύ ωραία ο Μάριος, λέει. Εδώ λέει παίρνει το Αγίου Πνεύματος. Έψαχνα να βρω ένα δωμάτιο. Στα σίβοντα κάπου εκεί, 140 την ημέρα. Ναι, οκ. Okay. Ελλάδα δεν πας, ναι, το ξέρουμε. Ορίστε. Αλλά λίγο. Και Ουκρανία. Παιδί μου, να σου... Αυτή ήταν η λύση μας. Αυτή ήταν η λύση μας. Πάει και αυτή μια κάποια λύση. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, γεια σας. Ελπίζω να μην πέσει το σήμα μου πάλι. Δεν θα πέσει, το νιώθω, το νιώθω ξεκάθαρα. Αφού δεν παίρνει κανένα τηλέφωνο, είπα να πάρω εγώ. Και καλά κάνατε. Να πω καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούω βέβαια για την πολιτική. Εντάξει, δεν έχω και μεγάλη σχέση με την πολιτική. Απλώς ο κύριος Τσίπρας και λόγω εμφάνισης δεν περνάει απαρατήρητος. Το θεωρώ από τους πιο γοητευτικούς, αν ο γοητευτικότερος αυτή τη στιγμή. Γοητευτικότερος, μάλιστα. Ναι, ναι, βεβαίως. Είχε ψηφιστεί ο 7ος πιο σεξι άντρας στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, νομίζω. Αν είναι έτσι, ο 7ος, φαντάζομαι ότι ήταν ο πρώτος. Δεν ξέρω. Ο Ρέντσι δεν ήταν. Ναι, του Καναδά ήταν ο πρώτος. Α, του Καναδά, ο Τριντό. Γοητευτικό σαν εμφάνιση ή σαν λόγο. Σαν εμφάνιση. Α, σαν λόγο. Ναι, ειδικά τα αγγλικά του. Τα αγγλικά, ναι. Τώρα για του άλλου. Για του άλλου που είπατε τώρα, εντάξει, τι να πούμε για τον κύριο Ανατολάκη. Ναι, μαύρη νύχτα στα βουνά. Ναι. Καθώς τον είδαμε, όλοι τον είδαμε εκεί πέρα που πήγε να μιλήσει και συλλάβιζε. Ναι, 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 ναι. Λες και πήγαινε στην πρώτη δημοτικό. Λείπουν αυτοί όμως οι άντρες. Για μας, για την εκπομπή μας λείπουνε. Αυτοί οι πολιτικοί, αυτή πολιτική, ναι. Γίγαντες. Κρίμα, κρίμα. Πολιτικοί γίγαντες ποιοι δηλαδή. Ο Ανατολάκης. Εδώ θα κατεβεί ο Μαλάτος με το Λάος να πούμε. Ναι, ναι. Ο Ανατολάκης, ο Ανατολάκης λόγω του ποδοσφαίρου, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, τι ακριβώς είναι. Κάπου θα είναι, δεν μπορεί. Τώρα κάπου στο Δήμο Πειραιά είναι. Στο Δήμο Πειραιά σίγουρα θα είναι κάπου. Δεν θα είναι κάπου. Δημοτικό σύμβουλος με το Μόραλ πρέπει να είναι. Κάτι θα είναι. Γιατί νομίζω ότι έχει καταγωγή από το Αγρίνιο. Ο Ανατολάκης. Ο Ανατολάκης από τον Ηρακλή ξεκίνησε, από όσο ξέρω. Όχι, ο Ανατολάκης είναι από τα μέρη μου, είναι από την Πηλαία της Θεσσαλονίκης. Α, μάλιστα. Από τον Ηρακλή έχει ξεκινήσει ο Ανατολάκης. Ναι, ναι, ναι. Και λόγω του ποδοσφαίρου είδατε που έφτασε.
ένα τσουβάλι, ένα καράβι χρήματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα λόγω του ποδοσφαίρου, εδώ ενδέχεται στη Θεσσαλονίκη μας, λόγω επειδή του ποδοσφαίρου, να δούμε και πρώην ποδοσφαιριστή, ακούγεται τουλάχιστον, ότι να κατεβαίνει για δήμαρχος. Α, ναι. Δεν θέλω να πω τώρα να θίξω, ναι, αλλά λόγω επειδή του ποδοσφαίρου. Ναι, θεωρώ ότι αυτοί που είναι ποδοσφαιριστές, που είναι γνωστοί τραγουδιστές, δεν πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική. Έτσι, γι' αυτό και εγώ δεν θα ασχοληθώ που είμαι γνωστός τραγουδιστής. Γίνεται λοιπόν να γίνει χειρότερη πόλη. Και παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Ναι. Και για να αρχίσει καλά η μέρα του κόσμου, μπορείτε να βάλετε κάποιο τραγούδι. Βέβαια. Ποιο αλλά θέλετε. Εγώ έχω. Αλλά που, ναι, από συγκεκριμένο τραγουδιστή όμως. Ποιο. Επειδή λατρεύω πάρα πολύ το Σάκη Ρουβά. Και εμείς αγαπάμε Σάκη, ναι, εννοείται. Θα ήθελα ένα έτσι πολύ έντονο, πολύ έτσι δυνατό, ας πούμε το Άντεξα. Άντεξα, ναι, πω, τεράστια, τεράστια κομματάρα. Το έχουμε παίξει και live αυτό βεβαίως, ναι. Εντάξει. Θα βάλουμε. Αυτό, λοιπόν. Θα πάμε έτσι για διάλειμμα. Με Σάκη Ρουβά, γιατί όχι. Με Σάκη Ρουβά, οκλειωμένη είμαι, δεν σας συστήθηκα. Ξέρουμε, εγώ ξέρω που ακούω τα ράδια, δεν κατάλαβαν οι άλλοι. Εγώ φυσικά και ξέρω, εννοείται. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να πάρει και κανείς άλλος. Θα πάρει, τι, καλά, τι εκπομπή μας δεν παίρνει. Εδώ παίρνουν ταλεντάρες. Ταλεντάρες και ταλεντάρες. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Μας άγχωσε λίγο τώρα να πάρει κανένα. Καλέ, πάρτε κανένας άλλος τώρα, θα μας λένε εδώ ότι δεν έχουμε ακουρατάζ. Ακουρατάζ. Μεσάκι Ρουβάς. Φεύγουμε για διαλυματάκι, τεράστια κομματάρα. Έχουμε φτάσει στις 6.30. Το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, τώρα ξεκινάει. Άντεξα το βίντεο κλιπ, το οποίο ξέρετε ότι το είχε γυρίσει ο Λάνθιμος, Εκείνο, εκείνο το creepy το. Ναι, μα ήξερε, παιδί μου, φαίνονταν εδώ τα σκηνοθετικό τέτοια. Και πανδύ, ο Λάνθιμος έχει γυρίσει 10 εντολές από βιντεοκλιπάς γύρισε. Ναι, και το Put a Cut Down, ξέρω τη Nova διαφήμιση. Και κλασικά στην Ελλάδα που λένε, ας πούμε, πως κάποιος γίνεται διάσημος, του λένε, έλα μωρέ τώρα αυτός, εγώ τον είχα να πούμε στην Πάπα. Ναι, αυτό σκεφτόμουν τώρα. Ποιος Λάνθιμος μωρέ, εγώ τον είχα στην Πάπα. Για αυτό την ίδια ηθοποιός τα ρουβάς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε για διαλυματάκι. Άντεξα! Θα αντέξουμε μέχρι τις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Κανείς μη φύγει. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή. 6 και 38 πρώτα λεπτά. Λίμπερο 107,4. Ακούτε, σήμερα είμαστε μεγάλη παρέα. Είναι η Χρύσα και ο Άκης, ο Άκης και η Χρύσα. Τζολάρουμε στο στούντιο. Άλλες φορές είμαστε μόνοι μας, άλλες φορές είμαστε πολλοί. Γενικότερα είμαστε πολλοί. Και συναντιόμαστε στο 2310287 και 38. Συνομιλούμε καθημερινώς μέχρι τις 8, όπως ανέφερε και ο φίλος μας ο Νταλής στο ξεκίνημα της εκπομπής. Φέτο ασχοληθήκαμε ιδιαιτέρως με τα νομικά ζητήματα ως αθλητικά ραδιόφωνα. Αλλά την εκπομπή αυτή δεν πάβουν να την απασχολούν ζητήματα νομικής φύσεως, ανεξαρτήτου αθλητικού περιεχομένου. Νομίζω ότι εντάξει, ειδικά μου στα αθλητικά ραδιόφωνα έχουν εντρυφήσει, πιστεύω. Θα μπουν τώρα στην εξεταστική. Από εμπορικό δίκαιο με τα άρθρα 44, άρθρο 99. Εργατικό, ποινικό, αυτό μέχρι τον αθλητικό νόμο. Εντάξει, νομίζω είμαστε τώρα στις εξετάσεις. Για πτυχίο, ναι. Τώρα δεν είναι εξεταστική στα πανεπιστήμια. Τώρα δεν ξεκινάει. Όπου να είναι, τέλη Μαΐου. Βλέπω να κάνει κανένα φοιτητή να κάνει διατριβή του και να έχει στις πηγές από πίσω, ξέρω εγώ. Ναι, λόγω επειδή. Εγώ αν ήμουνα, θα το έβαζε εξετάσεις εκεί στους μαθητές μου. Γιατί θα πρέπει να. Κάτι επίκαιρο. Να έχει και κάτι επίκαιρο. Πολλοί το κάνουν. Ο νόμος, ναι, γιατί ο νόμος συνεχώς να προσαρμόζεται, επηρεάζεται από τις ισχύουσες συνθήκες και καταστάσεις. Δεν είναι τα ίδια που με το ίδιο, πώς λέμε, το πνεύμα του νομοθέτη. Ναι. Δεν εξετάζει τις παραμέτρους και τα γεγονότα με το ίδιο πνεύμα που μπορεί όταν να εξεταστεί κάτι το 40, έτσι. Όταν μιλάς έτσι. Τρελαίνεσαι. Το πνεύμα του νομοθέτη. Τι είπες, ρε. Τι είπες τώρα. Όπως βλέπουμε εδώ, λέει σε δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας. Ναι. Διαβάζουμε μία είδηση που λέει το εξής. Από τον τίτλο και μόνο, λες ότι κάτι θα έχει σαν ζήτημα να εξετάσουμε. Του μέτρησαν, λέει, με χάρα κατοπέως για απίστευτο λόγο σε δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας. Διαβάζει τώρα αυτή την είδηση. Μπορεί να πάει το μυαλό σου. Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο απίστευτος λόγος. Το μυαλό σου δηλαδή. Εμένα μπορεί να πάει το μυαλό μου να του πω ποιος του μέτρησε το πέος. Ναι. Ποιος πήγε στη διαδικασία. Ναι, ναι. Κάποιος υπάλληλος. Παρουσία, φαντάζομαι, εισαγγελέα, ξέρω. Με κλητήρα και τα λοιπά. Μπορείτε να φανταστείτε έναν λόγο για τον οποίο θα μπορούσε σε ένα δικαστήριο κάποιος να βγάλει και να μετρήσει το από αυτό του. Όχι. Όχι, κανέναν απολύτως. Δεν είναι για βιασμό. Συκοφαντική δυσφήμιση. Δικαστήριο, λέει, της Νέας Ζηλανδίας
ζήτησε να μετρηθεί το μόριο ενός κατηγορωμένου για παρενόχληση. Να και όμως. Ναι. Είσαι σχετικά κοντά. Αφού λέει η γυναίκα που τον κατηγορούσε αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στο μέγεθός του. Α. Δεν ήδη εννοεί με λεπτομέρειες. Ναι, έτσι ήταν. Ο David Scott, λέει, τοπικός αξιωματούχος της Κάπιτη στο βορειοανατολικό Wellington, αρνήθηκε ότι ακούμπησε με τα γεννητικά του όργανα μία εργαζόμενη στο Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής πέρυσι. Το φερόμενο θύμα δήλωσε ότι ο Σκότ την ακούμπησε στην πλάτη, ναι, με ένα αντικείμενο μήκους, αντικείμενο μήκους 10 έως 12 εκατοστά περίπου. Κάτσε καλέ, δεν το καταλαβαίνουμε αλλιώς, δεν το κατάλαβα εκεί. Δηλαδή, θα ήταν κομμότρια, δεν εξηγείται αλλιώς. Όπως μετέδωσε ο δισογραφικός ιστότοπος Staff Co. New Zealand, ο δικαστής Peter Holmes τότε ζήτησε από τον γιατρό του 72χρονου κατηγορουμένου να μετρήσει το πέος του με ένα ξύλινο χάρακα στο κελί του δικαστηρίου. Αυτό που δίνουν ξυλιές οι δάσκαλοι. Δεν ξέρω. Τώρα βέβαια είναι το θέμα και το εξής. Από πού αρχίζεις και το μετράς. Από τη βάση. Από τη βάση. Γιατί έχουμε και μια παροιμία που λέει τις από αυτή. Σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ναι, και αυτό. Πώς ήταν, όντως. Τι τις από αυτή δεν λένε, τις φτενιτρίχες. Τις κοντής. Λέει μια παροιμία, ρε παιδί μου, δεν τα λέω εγώ. Ωστόσο, ο δικαστής δεν αποκάλυψε δημοσίως τα αποτελέσματα της μέτρησης σύμφωνα με το Radio New Zealand. Μάλλον έγινε μεγάλο θέμα τώρα στη Νέα Ζηλανδία. Καλά, κάτσε. Άμα καταδικαστεί, θα μάθουμε το μέλλον. Ναι, η απόφαση του δικαστηρίου. Ο δικηγόρος του Σκοτ ισχυρίζεται ότι ο πελάτης του ακούμπησε με το πορτοφόλι του. Α, τι είναι αυτό το σκληρό που πιάνω. 10-12 εκατοστά. Ένα πορτοφόλι είναι 12 εκατοστά. Έχει λεφτά αισθήματα τότε. Έτσι. Κάποια στιγμή που πέρασε δίπλα της. Όμως το θύμα τονίζει ότι αυτό που την ακούμπησε την πλάτη δεν θα μπορούσε να είναι πορτοφόλι. Βεβαιότητα τώρα. Εγώ να ρωτήσω κάτι άσχετο. Πώς έφτασε στην πλάτη? Αυτό δεν ξέρω. Μπορεί να περνούσε από πίσω της. Έτσι, από πίσω ξέρω να πέρα. Δεν χωράω, ξέρω εγώ. Πάρτε λίγο. Αν έφτανε στην πλάτη, μάλλον θα ήταν λίγο παραπάνω από 10. Εκεί που πήγαμε στα ορθά, δεκαμένα πόσες φορές είχε τύχει να περάσει όλο και να καταλάβω ότι αυτό που με ακουμπάει, εντάξει, δεν είναι και πορτοφόλι. Δεν είναι ούτε 30 και πάει στα ορθά. Να το περάσω λίγο. Μάλλον κάποιος που χάρηκε που σε είδε, ίσως να ήταν, τι να σου πω. Φίλες ρε άκη μου, τώρα τον ακουμπάνε στα ορθάδικα. Συνήθως και κάθομαι στις τουαλέτες, εκεί πέρα που πηγαίνει είναι η περατζάδα. Περατζάδα, μάλιστα, να προσέχεις που πηγαίνουν. Μην σου ρίξουν κάτι μέσα στον ποτό, να πούμε. 10-12 εκατοστά μέσα στον ποτό, μα έριξαν, κύριε Πρόεδρε. Αν έχετε τέτοια θέματα, μάλλον το δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας ενδεχομένως να ειδικεύεται σε τέτοιου είδους μετρήσεις. Ο δικηγόρος του σκότωσε, κύριε, τον πελάτη του. Ακούμπησε με το πορτοφόλι, δεν άκουσα κάποια στιγμή που πέρασε από δίπλα της. Όμως το θύμα τονίζει ότι αυτό που την ακούμπησε στην πλάτη δεν θα μπορούσε να είναι το πορτοφόλι, κινητό τηλέφωνο ή kit ινσουλίνης, λεπτομέρεια, και ότι επρόκειται για το μόριο του κατηγορουμένου. Ήταν κατηγορηματική. Κατηγορηματική. Τώρα με την πλάτη, όντως, με την πλάτη στον τοίχο, με την πλάτη στο καλάθι έπαιζε η συγκεκριμένη τώρα. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να το αντιλήφθηκε και να το κατάλαβε. Υπάρχει τρόπος με την πλάτη να καταλαβαίνεις. Είχε μάτια στην πλάτη. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν σου λέει αλλιώς και αλλιώς. Το ψαχουλεύουν κιόλας. Που το μέτρησε κιόλας, κλαίω. Δεν έχουμε μάθει τα αποτελέσματα. Θα παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Από τον τέταρτο σπόνδυλο, ξέρω εγώ, μέχρι τον πέμπτο, ξέρω εγώ. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την δίκη, διότι κάτι τέτοια, όπως προείπαμε, κάτι τέτοιες νομικές υποθέσεις δημιουργούν προηγούμενα, δεδικασμένα, όπως ήθιστε να το λέμε στην νομική γλώσσα. Τι να κάνεις, να προσέχεις, άμα κουμπήσεις εκεί τώρα το τέτοιο, μπορεί και να έγινε, λέω εγώ τώρα, αλλά. Από εκεί πέρα νομίζω θα αρχίσει να εξετάζει αν είχε πρόθεση. Ναι, αυτό ναι. Ναι, και αν ήταν όντως σεξουαλική παρενόχληση. Βέβαια, μπορεί να πει ότι μου έτυχε, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή να βρίσκομαι σε σχετική ευθυμία, αλλά δεν ήταν μαζί σα. Και να του πει, α, ώστε έτσι, Δεν σ' αρέσω, δηλαδή. Κάπω δεν ξέρω. Περίεργες υποθέσεις που συμβαίνουν στα εξωτερικά, γι' αυτό και εμείς ως εκπομπή νομικού περιεχομένου τα εξετάζουμε. Δεν θα καταδικάσουμε, δεν θα βγάλουμε την απόφαση, θα περιμένουμε τις μετρήσεις. Τις μετρήσεις εκεί των γιατρών, των Ινστιτούτων και
τον συναυτό. Αλλά μ' άρεσε επίσης, πέρα από το ότι αντιλήφθηκε την ύπαρξη του συγκεκριμένου οργάνου η Δεσποινίδα, η κυρία, η λεπτομέρεια των μήκους. Μήκους, το μέγεθος. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, προκειμένου το μέγεθος μετράει. Αυτό, αυτό σχεδόν. Άρα το μέγεθος μετράει. Μπορεί να σου οδηγήσει τη φυλακή. Και αν είναι όντως μόνο 10-12. Τζάμπα θα πα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, και 15 να είναι και ακούμπησαν το 12. Πάλι κατηγορούμενος. Μάλιστα, 2-3-0-2-8-3-8. Τα μετράμε εδώ το πρωί. Κουκιά, κουκιά. FM καιρό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Σε μία άλλη επίσης, γιατί τώρα πιάσαμε τα νομικά και θέλω να εστιάσουμε, είναι να μας ακούνε και κάποιος φοιτητής νομικής. Εδώ, επανάληψη, παιδιά, να ξέρετε σε τι μπορεί να εξεταστείτε σε αυτή την περίοδο. Αστικό, αστικό, ποινικό, τι. Ερωτικό δίκαιο, ξέρω εγώ. Ας μας ακούει η Βίκη Μιχαλονάκου. Το ερωτοδίκαιο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να ήρθε. Ήρθε εδώ, κυρίες και κύριοι, ο κατάλληλος, νομίζω, για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ποιο από τα δύο? Ένα είπαμε. Το δικαστικό. Το δικαστικό. Ναι. Το δικαστικό ρεπορτάζ προέχει. Ναι, πάψη, γι' αυτό πήρα. Για το ξέρω. Τι βλατάκι, Ιωάννα Μάνδρου. Για πες. Άμα την ακούμπησε στην πλάτη. Ναι. Πρέπει να έχει ανακόντα ο κύριος. Ναι, καταρχήν δεν ξέρουμε το ύψος. Ναι, ναι, διότι άμα είπε, όπως είπε και εδώ πέρα και η Χρύσα, ότι άμα είναι 15... Σε τι στάση ήταν, ρε παιδί μου, άμα είναι 15 και ακουμπήσαν τα 12, πάλι βρέθηκε κατηγορούμενος. Η τύπης έδωσε περιθώριο 10 με 12. Άμα είναι ήταν και... όρθιοι, είναι ανακόντα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν όρθιοι, κάτι τι θα ήτανε. Άμα ήταν στα 4, ξέρω εγώ. Τι θα δείχνει, ρε πρωί, ρε. Στο δημοτικό συμβούλιο ήταν οι άνθρωποι, ρε. Ρεμπίστε. Θέλω κι εγώ και τα λέω να πούμε στα 4. Άμα έκανε εδώ ολόκληρη τέτοια αυτό να πούμε. Σκηνή. Τα ψάξε στα X Hamster να πούμε και σε αυτά. Για να δω. Δημοτικό συμβούλιο Νέα Ζηλανδία. Όχι, τη βγάζει και αναζητήσει. Είναι fake news, μπάμπι μου. Λες, απέ, όχι, έχει μεταδοθεί από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η συγκεκριμένη είδηση. Δεν είναι fake news σε καμία. Ναι, εντάξει, έχει. Από τα αντίστοιχα νεοζηλανδέζικα πρακτορία έχει μεταφερθεί. Είναι μια πραγματική ιστορία που συμβαίνει, από τα παράξενα που συμβαίνουν στον. Βγαλμένη από τη ζωή. Ναι, βγαλμένη σίγουρα. Όχι, δεν ξέρω. Αν ήταν βγαλμένη είναι το μόνο σίγουρο. Όχι, άμα ήταν βγαλμένη δεν θα είχαμε και νομικό. Ναι. Και θα ήταν ξεκάθαρη υπόθεση, θα ήταν μέσα. Αυτά ακούγανε βγαλμένη. Ο συγκεκριμένο ο τέτοιο τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί και μπορεί να είναι μέσα. Μπορεί και να είναι μέσα για μέσα. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Θα την παρακολουθήσουμε την υπόθεση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Γιατί δεν είμαστε... να επιτυχάσουμε, ναι. Ναι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Αν δεν πάει στιγμή, να προσέχεις. Μάλιστα. Άλλο, τι λέει, καλά. Καλά, μωρέ. Εντάξει. Πώς ήταν η Αθήνα? Ωραία ήταν η Αθήνα. Εντάξει. Γυρίσαμε όμως εδώ στα Πάτρια Εδάφη. Και αστυνομία εκεί πέρα, Και αστυνομία και εκεί, αστυνομία παντού. Ξέρω εγώ αύριο τώρα. Πάσε πολύ. Και αύριο καμιά αστυνομία και στη Ζόγια. Να τριτώσει το καλό. Είναι και Ζόγια αύριο, ναι. Ναι, ναι, το καλό. Εντάξει. Μα γίνεται δουλίτσα, ρε παιδί. Να κινείται το χρήμα. Μάλιστα. Να σε καλά, Κρίς μου. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε. Καλημέρα. Παδί. Παρακαλώ. Καλημέρα και πάλι. Πως δεν μας αφήνει να συζητήσουμε το δικαστικό, ρε παιδί. Ορίστε. Δεν μας αφήνει να ξεφύγουμε το δικαστικό. Εσύ το ανέφερες, εσύ το έθιξες, οπότε είπα και εγώ να πάω σε αυτά τα παιδεία. Λοιπόν, μάλλον ο τύπος ήταν 1,90 ναι. Και κουπελιά είναι 60. Γι' αυτό την ακούμπησε στην πλάτη. Δεν έχουμε, καλάμε και τέτοιο. Σαν τους συνείδησες. Ναι, πώς είναι, δεν έχει, πολλές φορές δεν πηγαίνουν για αναγνώριση υπόπτων. Που έχει το ύψος. Το ύψος εκεί. Βγάλτε εδώ πέρα το χάρακα να πούμε το τέτοιο. Να το κάνουμε. Τώρα μπορεί να ήταν και το πορτοφόλι του, ρε φίλε. Κάνατε το βαρύ του πορτοφόλι. Ναι, είναι λίγο περίεργη υπόθεση. Γι' αυτό και μάλιστα αναφέρεται και με αυτόν τον σχετικά ηλαρό τρόπο. Διότι είναι δύσκολο όντως δηλαδή να... Κάπως είπαμε με τα 10-12. Αυτό. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Μου κάνει τίποτα, έδωσε λεπτομέρεια η κυρία. Κατάλαβε, δηλαδή. Ναι, όχι. Ναι, δεν είπε με το χέρι, ας πούμε, αυτό έτσι. Ξέφρασε συγκλονιστική σιγουριά ότι δεδομένο ήταν αυτό.
δεν ήταν να κάνει με κάτι τόσο σκληρό. Ίσως να ήταν αυτό. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα το παρακολουθήσουμε το φαινόμενο και τις επόμενες μέρες ενδεχομένως να έχουμε. Να δώσει τα ρεπορτάζ. Έτσι. Έτσι. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό δρόμο. Καλημέρα στη Γραμμούλα, αν μας περίμενε. Μπατμέν. Έλα, αγόρι μου. Είδες σήμερα σε φτιάχνω κουμπομπάρα. Ναι, για το δικαστικό θέλω να μιλήσω. Ναι. Πιθανόν το Δημοτικό Συμβούλιο να ήταν αμφιθεατρικό. Ναι. Και ο κύριος να καθόταν πίσω από την κυρία. Ναι. Και να της τον ακούμπησε τον αλαμά στην πλάτη. Τον ασλαμά. Τον αλαμά το. Τον αλαμά. Πρώτη φορά την ακούω. Ναι, εγώ. Τον μπράβο. Παθαίνουμε. Κανείς δεν ξέρει, δεν μας έχουν δώσει τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Αναπαράσταση, ναι, ας πούμε, ναι. Δεν γίνανε αυτά τα πράγματα. Απλά λες. Θα μάθουμε. Μάλιστα, θα μάθουμε. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, τσάου. Να καλημερίσουμε και τη φίλη μας την Αναστασία που μας στέλνει τις καλημέρες της. Συντονισμένοι όλοι εδώ στο Λόγο Επειδή και στο Λίμπερο 107,4 στην νομική εκπομπή σήμερα. Να κάνουμε αυτά. Τις γραβάτες μας δεν φέραν μόνο σήμερα. Ναι. Εδώ, the firm, έτσι δεν τα λένε στα εξωτερικά. Το τελευταίο καιρό. Τους καταδικάσατε όλους. Το τελευταίο καιρό. Κοίταξε, εσείς τους καταδικάσατε όλους με τα 10-12, όχι εμείς. Ένα χαρτοφύλακα έτσι να κουβαλάμε εδώ τώρα. Το τελευταίο καιρό ούτως ή άλλως κάθομαι και βλέπω πάρα πολλές νομικές σειρές στην τηλεόραση. Καλά, μια επιτυχημένη νομική σειρά ήταν το Σουτς, το οποίο τώρα διαλύεται γιατί... Το έβλεπα. Παντρεύτηκε από τον πρίγκιπα. Εντάξει. Από εκεί που πήρε τον απατεώνα που το έπαιζε πτυχιούχο στο Χάρβαρντ. Μην κάνεις spoiler alert τώρα, μπορεί κάποιος να θέλει να κάτσει να το δει το τέτοιο να μου. Παντρεύτηκε, αλλά ξέρεις τώρα τι δυσκολίες έχει. Πάρα πολλές. Πρωτόκολλα, ιστορίες. Δεν είναι τώρα, γιατί ναι, λένε ας πούμε τον πρίγκιπα του παραμυθιού, τον πρίγκιπα τον έναν, αυτόν ένα καλό παλικάρι να βρω να κάνω να ράνω. Αλλά σε βάζουν τώρα ιδίως αν παντρευτείς. Αυτά πίστευε και η καημένη Νταϊάννα και το έφαγε το κεφάλι της. Το τι έχεις να αντιμετωπίσεις, λέει 22 κανόνες, όχι ούτε έναν ούτε ένα άλλο, το είδατε αυτό. Εγώ μέχρι 10 είδα, δεν είδα τους όλους 12, δεν ξέρω. Φρίκι λέει, φρίκι στο παλάτι, 22 κανόνες που πρέπει να τηρεί πιστά τώρα η φίλη μας η... Μέγκαν Μάρκλ. Η Μίτλτον κακοπέρασε από τα 11 και μετά. Τι? Η Μίτλτον κακοπέρασε. Τη βλέπεις πολύ καλά τη Μίτλτον. Δεν τη βλέπουμε καθόλου βασικά. Δεν τη βλέπουμε καθόλου, όλη μέρα μέσα είναι και πλέκη. Με τα παιδιά αυτά, ο άντρας εκεί. Μέσα στο παλάτι όλη μέρα. Κυνηγάει λεπούδες, έχει να διοικήσει μια κοινοπολιτεία, μια αυτοκρατορία. Άστα να πάνε, να ετοιμάζει Βασιλόπουλο. Αυτός ο άντρας κρατάει παλάτι, γυναίκα, την Άστον Βίλα. Καλημέρα στη Γραβούλα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα, αγόρι μου. Ο πεθερός του Χάρη, με τι δουλειά ασχολείται. Ο πεθερός του Χάρη, δηλαδή ο πατέρας της Μέγκαν. Ναι. Νομίζω ότι ο ποιός πρέπει να είναι γι' αυτός. Ναι, δεν το ξέρω. Γιατί... Κάτι καλλιτέχνης είναι νομίζω. Η πεθερά. Δεν το ξέρω τώρα, γιατί όμως ρωτάς. Δεν τους είδα στις συγκρίσεις και γι' αυτό ρωτάς. Α, λες να μην τους πήγαν, καλέσαν στο γάμο τώρα αυτό. Δεν να μην δει τώρα τους συμπεθέρους. Ναι, το θέμα είναι μήπως τους βάλανε να τα πληρώσουν μισά-μισά. Έτσι, κατάλαβες. Αλλά... Άστα να πάνε. Θέλαμε, εντάξει, θα το ψάξουμε. Το ψάξουμε γιατί έχουμε και ρεπόρτερ βασιλικού ρεπορτάζ. Ήθελα να βγάλω μια. Συμφωνούμε. Μια φίλη από την Αθήνα, από το Μαντάμ Φιγκαρό, κανονικά, η οποία παρακολούθησε το Σαββατοκύριακο. Άλλοι βλέπανε τα ποδόσφαιρα, ξέρω εγώ και τα τέτοια. Και ήταν στο σπίτι και έβλεπε κανονικά το γάμο γιατί έπρεπε να καταγράψει για τις ανάγκες της ιστοσελίδας προφανώς και του περιοδικού τα δρόμενα στο Μπάκιγχαμ. Τα τεκτενόμενα. Ναι, ίσως να τη βγάλουμε αύριο μεθαύριο γιατί πρέπει να δώσουμε και τέτοιου είδους ρεπορτάζ. Γέλασε εδώ. Χρήσαμε το Madame Figaro, γιατί παιδί μου. Εγώ το έχω Βαγγέλη εδώ, Madame Figaro και Cosmopolitan. Δεν είναι η ανανέωση της γυναίκας. Όχι. Και Pillow Fight. Και Pillow Fight. Μόνο Pillow Fight. Pillow Fight, Pillow Fight. Δεν γαμινιώτη. Ναι. Λοιπόν, φρίκι λέει η ζωή στο παλάτι. Κανόνα ένα. Όταν η Βασίλισσα λέει σέλθει σε κάποιον χώρο, η όση ώρα χρειαστεί να παραμείνει όρθια σε αυτόν, όλοι οι παρευρισκόμενοι οφείλουν να σταθούν και εκείνοι όρθιοι όπως θα κάνει πλέον και η Μέγκαν. Μόνο φανταρικό, ρε φίλε. Έμπαινε διοικητή, ξέρω εγώ, και σκονόμαστε. Όχι, κάσε ο δίκαζα, ο Σούμενα, α πούμε και τέτοιο. Φλεβίτη θα βγάλει. Νούμερο 2. Για να χαιρετήσουν τη Βασίλισσα, οι άντρες οφείλουν να σκύψουν ελαφρώς το κεφάλι, ενώ οι γυναίκες να πραγματοποιήσουν μια μικρή υπόκληση βάζοντας το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Θα το ξέρετε εδώ, να η Χρήσο το κάνει πολύ ωραία παραστατικά και μας το δείχνει εδώ. Είσαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη για τα παλάτια. Είδε η Ντεϊάννα δεν πρόλαβε να κάνει τρίτο. Ποιο θα πάρω εγώ τώρα. Δεν έχει, τρίτο. Όχι. Άρα τελειώσαμε. Κάνα δούκα. Να είχε κανέναν με τον Λαφαγιά. Δεν ξέρω, δεν τη κάνω δούκα. Κάναν κάτι τέτοιο.
Ντούγα. Θα ξεπέσουμε εκεί τώρα από το Αγρίνιο, θα ξεπέσουμε εκεί. Από την αυτοκρατορική αυλή εκεί των. Ο Φίλιππος πιο έξυπνος από εμάς ήταν, μου πήρε την Ελισάβετ. Έτσι, πες τα. Νούμερο 3 λέει: προκειμένου να διατηρηθεί η σειρά του θρόνου, οι διάδοχοι όπως και η Μέγκαν είναι υποχρεωμένοι να μην ταξιδεύουν μαζί σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα. Αυτό ξέρω ότι το κάνει και η Γιαννακόπουλη. Δεν ταξιδεύουν μαζί, στο ίδιο αεροπλάνο. Ο Παύλος και ο Θανάσης. Κανόνας 4. Η Βασίλισσα δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι αγενής. Έτσι ακολουθεί κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες στέλνουν τα μηνύματα που η ίδια επιθυμεί να παρεράσει στους ανθρώπους που αναστρέφεται και όλα αυτά γίνονται χρησιμοποιώντας την τσάντα που κρατά τη δεδομένη στιγμή. Στέλνει μηνύματα με την τσάντα που μας κρύβουν. Βέβαια σε αυτό το σημείο να πούμε ότι είναι γνωστό ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι σαύρα. Ναι, ερπετοειδές, ερπετόμορφο. Αυτά είναι γνωστά, τα έχουμε πει πολλές φορές. Είναι σαύρα, είναι ερπετόμορφο. Όχι σαύρα άσχημη που λένε μια τέτοια. Όπως είπε και ο Κάρολος, φαίνεται. Είναι σαυρόμορφη. Ναι. Δεν είναι άνθρωπος. Αυτά και αυτοί οι σαύρες μας καταδυναστεύουν και το πλανήτη Γη. Αυτά γνωστά, αλλά ποιος θα πει τέτοια ώρα, κυρίες και κύριοι, μόνο το λόγο επειδή αλήθειες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έχω δύο γνωστούς που πιστεύουν ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ είναι σαύρα. Ναι, εννοείται. Μα και εγώ το πιστεύω. Τρεις, τέσσερις. Σε παρακαλώ. Αλλά είναι ακροδεξιόναρχων οι άνθρωποι. Δεν έχεις, αυτά δεν χωράνε οπαδικά. Εντάξει, σαύρα είσαι σαύρα. Ναι. Σε παρακαλώ, δεν είναι, μα δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν πώς το λες η σαύρα. Εντάξει, γουστερίτσα τώρα θα είναι, σαλαμάνδρα δεν έχουμε. Ναι, το έχει πει και ο Πούτιν αυτό, η τέτοια είναι σαύρα. Τι νομίζεις, άμα τα έχει πει ο Πούτιν εννοείται. Υπάρχουν σαύρες και σαύρες. Οι σαύρες είναι αυτές που κάθονται όλη μέρα και δεν κάνουν τίποτα. Αυτό που ήμουν στο στρατό εγώ. Η γκουάνα. Οπότε με αυτή την έννοια είναι σαύρα. Ναι. Γιατί δεν κάνει τίποτα όλη μέρα αυτή. Ναι. Και υπάρχει και σαύρα, κανονική σαύρα. Ναι. Το ανθρωπόμορφο. Το ανθρωπόμορφο. Αυτό το είχε πει παλιά ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά μας τις κρύβουν αυτές τις ειδήσεις, ότι την είδε, λέει, να αλλάζει μπροστά του μορφή. Δέρμα. Ναι. Τα έχει πει και ο Παντελίδης, όσα χρόνια και να κάνεις αυτό, τόσο αφίδης, αλλάζει. Ποιος Παντελίδης. Ο Παντελής, ρε. Ο Σάββας Παντελίδης. Ποιος Παντελής, ρε. Στη συνέντευξη τύπου. Στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Παντελίδης τοποθετήθηκε λέγοντας ότι δεν ξέρει. Τι θες να πει. Είναι αρθεί ο άλλος από τις Αίρες. Ο Φιδό, τέτοιος. Αχ, κάνει βασίλισσα. Σαν κάτσε καλά να πούμε. Και τέτοια. Έγινε κρίση που σε φιλούμε. Κατέβηκα κάτω στο κέντρο χθες. Που τι έκανες. Ω, χειροκροτάμε. Εντάξει, είδη τη ημέρα κατέβηκε στο κέντρο. Και... πήγα παραλία. Α, ξανά. Χαλαρά. Ερυθερόμπινα. Φίλο μου Αθηναίο. Α, τον έδειξε εκεί πώς έχουν τα τέτοια. Από την Αγγλία ήταν το παιδί, στην κάτοικο. Μάλιστα. Και μάθε πώς είναι η ζωή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι, έρχεται στη Θεσσαλονίκη το παιδί γιατί θέλει να μας κοπανίσει, λέει. Γιατί αυτό εδώ πέρα κάθεται και δουλεύει ενώ εμείς καθόμαστε και πίνουμε φραπέδες. Τι θα κάνουμε, α μας φέρει δουλειά να δουλέψει. Του λέω ρε Κωστάκη, λέω 35% ανεργία μου, τι περιμένει. Τίποτα κορόιδα είμαστε. Θα δουλέψετε εσείς εκεί με τις αύρες. Εσύ δουλεύεις για εμάς και εμείς πίνουμε καφέδες. Έτσι, έγινε, σε φιλούμε, τσάω. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λέει, είχε πει, δεν ξέρεις, έτσι λέει, ότι είχε πει σε ανώτερα στελέχη και συνεργάτες του πως η Βασίλισσα Ελισάβετ 2 δεν είναι ανθρώπινο, αλλά είναι ένα ερπετό που αλλάζει μορφή μεταξύ της ανθρώπινης και της ερπετικής μορφής. Και σύμφωνα με πηγές κοντά στον πρόεδρο, υπήρξε μάρτυρας της αλλαγής μπροστά στα μάτια του. Φυσικά αυτές τις πηγές τις ξέρουν μόνο τα site, τα συγκεκριμένα, τα ανατινάξτε τον πλανήτη.blogspot.com, μόνο αυτά μπορεί να ξέρουν αυτές τις πηγές. Και κατά τη γνώμη του δε αυτό ήταν προειδοποίηση προς αυτόν προσωπικά. Ότι κάτσε καλά, sound κάτσε καλά δηλαδή ένα πράγμα. Ο Πούτιν λέει συναντήθηκε με τη Βασίλισσα το 2014 κατά την 70η επέτειο της συμμαχικής απόβασης D-Day στην Νορμανδία. Επικρίθηκε ευρέως από τα δυτικά μέσα ενημέρωση για το ότι δεν βοήθησε τον μονάρχη στις σκάλες. Κρατώντας αποστάσεις από αυτήν γενικώς. Γι' αυτό ερμηνεύτηκε, σου λέει τώρα εδώ να πούμε κάτι έχει. Την ίδια σαύρα εσύ την ακουμπάς. Να μυρίζει νου μας χάλες της. Έτσι νόμιζε ο κόσμος, αλλά όπως αποκαλύφθηκε μετά από καιρό. Οπότε είναι μείνος όσο πιο μακριά γινόταν από τη Βασίλισσα, διότι την είχε δει να αλλάζει μορφή λίγες στιγμές νωρίτερα. Πώς? Μπορεί, ξέρω, στα παραβάν εκεί που ετοιμάζονται. Απλά μπορεί να την είδε να αλλάζει. Τώρα, να βάζει τη μάσκα. Μεγάλη γυναίκα νερωσιασμένα, αυτά χέρια τέτοια. Εντάξει, οκ. Η Βασίλισσα είχε ένα μακρύ ερπετικό πρόσωπο σχεδόν σαράφος με αρρωστημένο γκρι χρώμα. Άλλαξε μεταξύ αυτής της μορφής και της ανθρώπινης κατάστασης 3 ή 4 φορές. Ενώ χαιρετούσε, λέει, τον Πούτιν. Δεν λέει επίσης να αλλάζει μορφή αργότερα καθώς σε βοηθείται από τον Μπαράκ Ομπάμα.
και τον κυβερνήτη της Νέας Ζηλανδίας, Τζέρι Μάτερ Πιρ, να καθίσει στη θέση της για τη λήψη φωτογραφίες με τους ηγέτες του κόσμου. Τα χέρια της μετατράπηκαν σε ερπετικά χέρια, καθώς τη βοήθησαν μέχρι τις κάλες. Όταν χαμογέλασε, τα δόντια της άλλαξαν σε αιχμηρά δόντια ερπετού και γυάλιζε. Άρα τώρα τα Βασιλόπουλα είναι και αυτά μικρά σαυράκια. Δηλαδή η Μέγκαν είναι σαυρολάγνος. Αυτό μας εξηγεί τώρα ουσιαστικά το ρεπορτάζ. Η πρώτη προσωπική εμπειρία του Πούτιν που συνηθίζει να πούμε ένα ομόλτερ. Ο Πούτιν έπαιρνε καλά ναρκωτικά. Ένα ομόλτερ και το αφήνω τώρα από κάτω τις υπάρχει για να μας αρπάξουν, επειδή δείξαμε αυτά τα ζητήματα. Γενικά ο Πούτιν τους βρίσκει και τους Ιλουμινάτη, τους πέσει τα δάχτυλα. Ναι, εδώ, γιατί είχε και άλλες εμπειρίες λέει. Και ένα ερευνητή λέει ότι. Και του καταγγέλει κιόλα. Ναι, 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 ναι. Αυτό όμω δεν δείχνει ότι κι αυτό θα πρέπει να είναι. Όχι, κάτι δεν τέτοιο. Είναι. Αυτό είναι που του πολεμάει, να πούμε. Σαν τον Τζον Ντοράμπο, ένα πράγμα. Κάνει συμμαχίε η Ρωσία όμω. Κάνει με την Αγγλία, δεν κάνει συμμαχίε. Όχι με την Αγγλία, γενικά ρε παιδί μου. Με τον Ερντογάν κάνει. Με τον Ερντογάν κάνει. Τον Τούρκο που θα τον έκανε όμω λίγο. Άρα ούτε αυτό είναι σαύρα. Ήτανε παλιά σαύρα, ξέρω εγώ τι δεν ήταν. Ξεσάβρεψε τώρα εδώ με τον πίσω ο Πούτιν το ξανθόγενο λίγο τα μα τα μπέρδεψε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Τον υποστηρίζουμε, τον υποστηρίζουμε, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, έχει και το καλύτερο. Περιγράφει αυτός ο ερευνητής που τα έχει βρει αυτά με το ότι είναι σαύρες οι βασιλίσσες και τέτοια και λέει. Σύμφωνα λέμε δικές μου ερευνές, ενώ και πληροφορίες από δεύτερο. Έχω αφιερώσει τα τελευταία 5 χρόνια στην έρευνα για αυτές τις φευγαλές τυραννικές δυνάμεις που κυβερνούν τον κόσμο. Ταξίδεψα σε πάνω από 80 χώρες και ποτέ δεν πάβει να με εκπλήσει το πόσο οι άνθρωποι από πολλά διαφορετικά κοινωνικά στρώματα μου έχουν πει ιστορίες πως έχουν δει ανθρώπους που φευγαλέ αλλάζουν μορφή σερπετοειδή μπροστά στα μάτια τους. Είναι το μόνο που δεν έχω ακούσει στη ζωή μου, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Στην Ελλάδα δεν έχουμε σαύρες να αλλάζουν, δηλαδή αυτό δεν μας πούνε. Άρα είμαστε. Όχι μπροστά σε άλλους. Μπορεί να μην τους έχουμε δει ακόμα. Είμαστε ακόμα Πουριτανοί, δεν αλλάζουν μπροστά σε άλλους οι σαύρες. Ναι, παραμένω. Τα ίδια λέει μου έχουν πει από παρουσιαστές ειδήσεων στην Καλιφόρνια, βοσκή στην Αιθιοπία έως και ηθαγενείς Αυστραλίας, για να αναφέρω μόνο μερικά. Και έχει τώρα την καλύτερη μαρτυρία. Ένας Δανός οδηγός ταξί. Να επικαλεστούμε τώρα πραγματικές πηγές. Μου περιέγραψε πως καθώς οδηγούσε στο παρελθόν. Τώρα οδηγούσε στο παρελθόν πίσω, γιατί μπορεί να αρχίσει λίγο. Περνώντας κοντά από μια ομάδα VIP κατά τη συνεδρία της Λέσχης Μπίντελμπεργκ. Αυτά τα πράγματα. Εκεί είπε στη φωλιά. Είναι τυχαίο το ότι εμείς είμαστε η Δανία του Νότου. Είδες πως έχουμε πάντα κοινά. Ανοιχτό πανεπιστήμιο. Κοινούς τόπους, ας πούμε, με τους Δανούς. Στην Κοπεχάγη το 2014 είδε μερικά από τα προσώπατα να μετατρέπονται σε ερπετά και μερικά από τα χέρια και τα πόδια να γίνονται ερπετικά. Μάλιστα. Και πολλά άλλα. Υπάρχουν αποδείξεις στο ίντερνετ, βέβαια. Εμπεριστατωμένες. Αφού το γράφεις στο ίντερνετ, είναι και αλήθεια. Και όλα αυτά με αφορμή τους κανόνες που πρέπει να κάνει η Μέγκαν απέναντι στη Σαύρα Βασίλισσα. Και αλλάζει plot twist, αλλάζει όλη η ιστορία, αλλά θέλαμε να πούμε. Αλλά έπρεπε να αναφερθούν μερικές αλήθειες, νομίζω. Κάποια στιγμή πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει. Ξυπνάτε πρόβατα. Είναι 7 και 3. Είναι 7 και 3, γι' αυτό και εμείς θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Επιστρέφουμε με αλήθειες μόνο. Εδώ στο λόγο, επειδή μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4. Και 2-31-0-287 και 38 και το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την σταθμάρα μας. Και λέγαμε πιο μπροστά το ότι είναι πολύ δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, αλλά και κυρίως για πριγκίπισες και βασιλοπούλες. Διότι ας το χρήσα, άμα σκέφτεσαι να πάρεις κανέναν αυτό τέτοιο. Πρίγκιπα. Μεγάλη διαδικασία. Κωνσταλέξη θα σε έχουν εκεί μέσα. Δεν θα μπορείς να κάνεις. Σε παλιοζωή, παιδί. Δεν ξέρω. Μόνο δουλεύω θέλω όλη μέρα. Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορείς να έρχεις το λόγο επειδή. Μπορεί να το απαγορέψουν και αυτό. Μείνε εδώ, μείνε. Θα σε βρούμε εμείς ένα πρίγκιπα στην ψυχή. Είστε να χωριέσαι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Σαν τον Τσίπρα. Σαν τον Τσίπρα. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Με σαύρες και με βούρτσες ασχολείστε. Με σαύρες και με βούρτσες. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή είμαστε για φοιτητικό ραδιόφωνο. Ενίοτε, ναι. Δεν άκουσα κανένας να λέει ότι αυτός ο ψευτοπρίγκιπας δεν βλέπει μπαλίτσα καθόλου, ρε παιδί μου. Ο Χάρη, τίποτα. Άρσεναλ είναι ο Χάρη. Βέβαια, ρε φίλε. Άρσεναλ είναι. Δεν βλέπει μπαλίτσα τώρα που σου λέω. Δεν ξέρω, τη σειρά την έβλεπες? Ποια σειρά? Που έπαιζε. Τη σειρά που έπαιζε. Το Σουτς. Η νέα πριγκίπισσα. Ναι. Μα πας, ρε φίλε, δηλαδή βλέπεις τη σειρά, ωραία. Ναι. Έχει, τέλος πάντων, διάφορες ωραίες γυναίκες.
και πας και διαλέγεις τη χειρότερη. Γνωρίστηκαν σε Black Day. Η Ντόνα. Έλα ρε Ντόνα. Εντάξει, άλλη, η Ντόνα έχει άλλη γοητεία ρε εσύ. Η Μέγκαν είναι, είναι άλλη. Η Ντόνα είναι, που είναι πιο έμπειρη. Η Ντόνα θα ήταν για τον μεγάλο, για τον Βίλιαμ. Μάλιστα. Θα ταιριάζει. Διαφώνω, διαφώνω. Εντάξει. Τι να κάνουμε, ή μπορεί να διαλέξει μια άλλη σειρά. Μου θύμισε την ιστορία με τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Βολτέζο στον Πάο. Είναι δυνατόν. Η Ντόνα. Ίδια περίπτωση. Και η Ντόνα έχει και πιο βρετανικό στυλ. Εντάξει, ο παραλληλισμό σου με σκότωσε. Στην Ντόνα μπορεί να διαλέξει τη Σκότη που είναι και Βρετανίδα. Ναι, την κόμμα του Χάρβε που ήταν από το πανεπιστήμιο που την είχε. Έμα τώρα να πούμε. Θα σχολιάζαμε τη σειρά με αυτή την προσέγγιση. Έμα τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα μάθε μπαλίτσα στον Άρχοντα. Εγώ την παράτησα κάπου στην τρίτη σεζόν τη σειρά και μετά είδε τι. Ναι. Τη γλίτωσε. Αλλιώς μπορεί η Μέγκα να ήταν εδώ τώρα στο λόγο επειδή συμπαρουσιάστηκε. Δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα στα 37. Ναι. Ήδη χωρισμένη μια φορά. Ναι, να έρθει. Το απονενοημένο, το απονενοημένο διάβημα. Να έρθει στο λόγο επειδή. Μάλιστα, μάλιστα. Γραμματιζούμενη. Έτσι. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Άντε. Να περάσει ο καιρός να αρχίσει το Μουντιάλ, δεν γίνεται. Παρετήκαμε. αναγκαστικά τώρα να πούμε κάθομαι, βλέπω εκεί τη Σπυριά, δεν μπορώ. Εντάξει, έχει λίγο Champions League το Σάββατο να πούμε. Να, κοντά είναι, κοντά τι είναι 20. Πόσο έχουμε, 23, πόσο είναι παιδιά, σε 20 μέρες. Το Σάββατο. Ξέρεις, τι είναι 20 μέρες. Α, είναι. Το Μουντιάλ. Ναι, ναι, είναι, είναι πολύ. Εντάξει, οκ, κάθε μέρα θα μετράμε αντίστοιχα. Κοντά είναι, κοντά είναι. Σαν τους φαντάρους. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εγώ ξέρω τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα στα 37. Για πες μας. Τι μπορεί να κάνει. Τα πάντα. Τα πάντα, Γενικά, γενικόλογη. Δύο αγαπημένα θέματα. Ναι. Πρώτον τη Βασίλισσα. Ναι, 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 ναι. Δεύτερον τις Άβρες. Τις Άβρες, εντάξει. Ασχολείται με τα αρπετά και με, με τις Βασίλισσες. Λοιπόν, εγώ εδώ στο σπίτι που μένουμε. Ναι, ναι. Εγώ όπως γνωρίζετε. Γνωρίζω τα πάντα για τη Βασίλισσα. Ναι, γιατί ναι. Είσαι σε αθλητικό ραδιόφωνο και ξέρεις τα πάντα, εννοείται. Ναι, αυτό ακριβώς. Απ' την άλλη, ο Αποστόλης δεν γνώριζε τη Βασίλισσα ή το Σαύρα. Αυτά, αυτοί μας κρύβουν, Επιτέλους, επιτέλους όμως. Ένα βράδυ με ξύπνησε. Το ξύπνησες εσύ, το ξύπνησες. Όχι, με ξύπνησε. Γιατί τα διάφορα βίντεο στο YouTube τον οδήγησαν σε ένα βίντεο που μιλούσε για τις Σαύρες και μου λέει. Ξέρεις ότι η Βασίλισσα είναι Σαύρα. Παρακαλώ. Να του εξηγώ εγώ για τη Σαύρα. Δεν έβρε τώρα. Μάθε λίγο μπαλίτσα από τον Άρχοντα να πούμε. Τα έχουμε ξανά. Τον έχεις μες στο σπίτι σου τον Άρχοντα και τον αφήνεις ανεκμετάλλευτο. Έτσι. Αυτά τα έχουμε σχολιάσει πολλάκις, πολλάκις εδώ στο λόγο. Επειδή επίσης. Χρόνια πριν. Υπεύθυνη του βασιλικού ρεπορτάζ εδώ και του Savoir Vivre, Κατερίνα Βουγιούκα. Ένα τελικό ζαμπούνι θα λέγαμε. Ξόι είναι. Ζώοι είμαστε. Με το ζαμπούνι, ναι, αλήθεια. Ναι, ναι. Τι νομίζεις. Όλα αυτά πηγαίνουν βασιλικά. Τι νομίζεις. Είμαστε κληρονομικό χάρη. Κληρονομικό. Νεποτισμός που λένε. Ένα είναι και ταυτό, ας πούμε. Συγκεκριμένο. Τα κόμματα τα ελληνικά και η οικογένειά μου σε σχέση με τη Βασίλισσα. Έτσι. Πάντως εσύ. Για πες. Τι. Τι, όχι, όχι ξέρεις πόσο πολύ δύσκολο είναι τη σήμερα ημέρα να γίνεις πριγκίπισσα. Δηλαδή, και για τους άντρες που λένε θα σε κάνω. Διάλεξε το χάρι του Βίλιαμ. Ναι. Αυτό. Δεύτερον, αν ακούσεις, ας πούμε, να σου λέει θα σε κάνω πριγκίπισσα. Ναι. Ξέρεις... Είναι λάθος. Είναι λάθος να φύγεις μακριά. Διότι άκου λέει τώρα η Μέγκαν τι δεν μπορεί να κάνει μετά το γάμο της. Δεν μπορεί να βγαίνει. Να βάλει κόκκινο κραγιόν. Δεν μπορεί να βγαίνει selfie. Ναι. Δείτε. Απαγορεύεται από το πρωτόκολλο. Δεν επιτρέπεται να βγαίνει selfie. Τι έχουν δώσει ένα Nokia 3310, ξέρω εγώ. Ούτε η στάση. Όχι, δεν κατάλαβα. Selfie με τον κόσμο δεν μπορεί να βγαίνει. Selfies. Ναι. Selfies λέει. Όχι, selfie δεν βγαίνει με τον κόσμο, selfies βγαίνει με τον εαυτό σου. Τάχω με τον εαυτό μου. Ναι, ναι, ρε παιδί μου. Ωραία, όπως θα σε πιάσει ένα ή μια φάση. Τέτοιο κακό να μας βρει. Ναι, και να βγει μαζί σου, αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να βγει selfie. Δεν μπορεί να το προκαλέσει η ίδια. Δηλαδή να βγάλει το κινητό της και να βγει. Να. Αν είναι σε μια δημόσια εμφάνιση και τη ζητήσει ο κόσμος να βγούνε, είναι. Εντός εισαγωγικών υποχρεωμένοι. Υποχρεωμένοι, κατάλαβες. Δεν έχετε τώρα δηλαδή να είναι κανόνας καλής συμπεριφοράς όταν σου ζητάει κάτι ο λαός σου να το πράξεις. Από τη στιγμή που δεν κινδυνεύει η ζωή σου. Αλλά δεν μπορεί να έρθει τώρα 6 ώρα στο λόγο επειδή και να βγάλει μια selfie και να πει να εδώ.
ακριβώς. Καταλαβαίνεις. Είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά τώρα το σύνταγμα. Βλέπεις αυτά. Στο λόγο επειδή να της πει ο Μπάμπης Μέγαν, θα βγούμε μια selfie. Έτσι. Εκεί δεν μπορεί να πει όχι. Ναι, όχι, όχι. Μέγαν μας, Μέγαν μας. Θα μιλάω από τα πονά που έχει πει και τα τραγούδια, αν μη τι άλλο. Προχθές στην Αθήνα, εμείς τιμήσαμε τους πριγκυπικούς γάμους. Παίξαμε στο παιδί μου τη χαρά. Ναι. Τι κάνουμε, παιδιά. Εντάξει, οφείλουμε ως ορχήστρα να γλεντήσουμε. Δηλαδή στο Χίλτον πήγαινες με 36 λίρες και παρακολουθούσες το. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το ζήλεψα. Ναι, ναι. Πώς πάνε εδώ στις καφετέρειες τώρα να δουν το Champions League και λέει, ναι, ας πούμε, γράφει σήμερα προβολή του αγώνα και τέτοια. Ναι, ναι, πηγαίνανε το γάμο. Ναι, πηγαίνανε στην Αθήνα και βλέπανε το γάμο. Ξεκίνησε από τις 12 η ώρα. Παιδιά, εγώ δεν είδα τίποτα το μεταξύ, λόγω επειδή των υποχρεώσεων. Με βρετανικό τσάι και όλες τις λιχουδιές που προσφέρουν με το τσάι. Τι να σε κάνω, να σε κάνω εγώ το τσάι. Ένα του know was better. Περίπου. Τι... Και ήταν περισσότεροι οι Έλληνες που πήγανε από ό,τι έμαθα, γιατί είχα τον πρακτορά μου εκεί. Ναι, 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 ναι. Παρά οι Βρετανοί. Προφανώς. Προφανώς θα πάει. Εμείς είμαστε πρίγκιπες, να πούμε. Εντάξει. Και έχουμε, έχουμε και συγγένεια. Έχουμε και τον Φίλιππο, δηλαδή. Τώρα ο δικός μας. Ο οποίος όμως δεν έρχεται στην Ελλάδα, είναι πληγωμένος. Πληγωμένος γιατί? Γιατί τον είχαν διώξει τον πατέρα του. Σκοτώσαμε τον πατέρα του. Α, μάλιστα. Αλλά έρχεται ο γιος όμως, εντάξει. Ο γιος ήρθε μετά από πάρα πολλά χρόνια, επίσημη. Επίσημη, είναι πέρυσι αφού κάναμε μαζί μπάνιο στο Ποσίδι τώρα με το γιο. Δεν τα έλεγα. Με την Καμίλα. Με την Καμίλα, ρε, τώρα μέσα εκεί. Ένα φουσκωτό εγώ, ένα η Καμίλα. Ένα φλαμίνγκο. Στο Ποσίδι τώρα σου λέω και στο φοιτητικό. Κανονικά. Ναι, παιδί μου, τι νομίζει, πού θα πάει. Δώρος κι αυτός. Άστα τώρα. Τέλος πάντων. Πάντως από όλα αυτά που δεν μπορεί να κάνει η Μέγαν και η οποιαδήποτε Μέγαν, είναι αυτό που δεν μπορείς να σηκωθείς από το τραπέζι αν δεν φύγει η Βασίλισσα. Ναι. Και άμα δεν θα πας στο αλέτα. Ειδικά μισή ώρα να έχει φάει. Να θες να πας να κοιμηθείς. Πω, και να είναι τώρα η Βασίλισσα να θέλει να πει. Και να έχει πιάσει κουβέντα η Βασίλισσα. Ναι, ιστορίες από τα παλιά. Γιατί είναι και κάποιος πολύ παλιά. Είχε 50 χρόνια βασιλεία αυτή. Θυμάμαι εγώ πριν κυποπούλα, ξέρω εγώ. Να αρχίσω να σου λέω, ας πούμε, για την Άστον Βίλα σαν τον Ασλαμά του 32. Αν δεν κάνει τη θέση της, παίρνει ο Κάρολος. Δεν το ξέρω αυτό. Ο Κάρολος έχει παραιτηθεί. Παραιτηθεί για να παντρευτεί την Καμίλα. Όχι, για να του επιτραπεί να παντρευτεί την Καμίλα. Ναι. Αν πεθάνει, παίρνει τη θέση της ο Βίλιαμ και αλλάζει και ο εθνικός ύμνος. Ναι, God save the king. Και ο Κισάκ Πίστολο. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ τώρα. Τι προβλήματα είπα. Θα ξανακάνουν καριέρα μου. Γι' αυτό είναι σαύρα και δεν θα πεθάνει ποτέ, κοροϊδά. Έτσι. Να σε καλά, Κατερίνα μου. Ό,τι άλλο χρειαστείτε. Εδώ, εδώ, βέβαια, βέβαια. Έτσι. Το λόγο. Φιλιά, φιλιά, καλή σου μέρα. Φιλιά. Ότι το λόγο επειδή είναι εκπομπή για αρχόντους με τον Άμπελ, με τίποτα για τις Λινάτσες. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καπέλα πρέπει να φοράει, είναι στις επίσημες εμφανίσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Παδί. Παρακαλώ. Παδί. Ακούω. God save the Queen Bujuka. Ναι, έτσι, έτσι. Εδώ και ο φίλος μας ο Θωμάς μας λέει. Πήρα για να πω αυτό το πράγμα μόνο. Μπουγιούκα, είσαι γεννημένη για μεγάλα τσάκια. Για μεγάλες εκπομπές είναι, για μεγάλους σταθμούς. Για BBC, αλλά τη έλαχε τον Μπάμπης Μπατμανίδης Κόμπανη. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Για άλλα ήταν. Δεν θα κάνετε, η μοίρα το έφερε. Ετοιμάζουμε και τους δικούς μας πριγκυπικούς γάμους εδώ, σε πω εγώ. Έγινε, σε φιλούμε, τσάω, τσάω. Εγώ έχω μία ερώτηση. Ναι, ερώτηση. Σε παίρνουν από το παλάτι και σου λένε, λόγω ξέρω εγώ καταβολών την Ελλάδα, όχι. Φαντάζει, δικά μου συγγνώμη που σε διακόπτω, παρέδει στην παρέδεση να πάει κανένας εκεί, να πει κανένας Αριανός στο γάμο και να λέει το κρατικό του Μπάκιγχαμ και τέτοια. Που είναι κρατικό το παλάτι, τέλος πάντων, για πες. Ωραία, και σε παίρνουν και σου λένε, επειδή έχουμε και ρίζα από την Ελλάδα, ναι. θέλουμε να έρθεις να παίξεις στο τραπέζι. Εμένα. Θα πήγαινες. Θα πήγαινα, δεν θα πήγαινα. Δουλειά είναι ρε εσύ, τώρα τι. Τι δεν λέμε, όχι. Εντάξει, αν είχα κάτι άλλο κανονισμένο, ας πούμε, δεν θα πήγαινα. Αν είχα, ας πούμε, το live στη Ζόγια και είχε παράλληλα και το... Και ο βασιλικός γάμος. Φυσικά θα πηγαίναμε στη Ζόγια, δεν τους συζητάμε. Τηρούμε το λόγο μας. Θα τους έβαζες να αλλάξουν ημερομηνία στο γάμο, καλέ. Προσπάθησα να το κάνω αυτό με μια φίλη που ήθελα να παντρευτεί, που θέλει δηλαδή ακόμα, δεν είναι ότι αυτό το ανέρεσε. Και μου λέει, ο γάμος είναι 22, λέει, δεν μας βολεύει, μήπως μπορείς να το αλλάξεις, λέει, έχουμε κόσμο το εξωτερικό, δεν μπορώ να αλλάξω τα εισιτήρια. Γιατί εμείς δεν βολεύει. Μα πρώτα βρίσκεις ορχήστρα και μετά ράβεις νηφικό και κουστούμι. Έτσι κανονίζονται οι γάμοι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Α, νάτος, ο πρίγκιπας της Δυτικής Όχθης. Liverpool FM εκεί. Έλα, ναι, ποιο είναι το πρόβλημά σου.
Τίποτα, απλά λέω. Λίβερπουλ, ναι, εδώ. Λίβερπουλ FM, έτσι, μάλιστα. Στις όχθες του Merseyside. Ναι, ναι, εκεί γεννηθήκατε μέσα όλοι. Από παιδιά, έτσι. Από παιδιά μάθαμε. Από παιδιά, ναι, έτσι, ναι. Έτσι. Ωπα, σε χάσαμε, σε χάσαμε. Έλα, μ' ακούτε. Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Όταν εγώ μιλούσα για ρεπετόμορφους, για τη Μοντάνα και, τη, και τον πρόεδρο Ομπάμα, έτσι. Ότι είναι ρεπετόμορφοι και με ρεπτήλιανς, κάποιοι με λιδωρούσαν εκεί στο λόγο επειδή. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε. Όχι εμείς όμως. Και με το κάποιοι, ενώ εσάς κύριε Πατμανίδη, με ρωτούσα, με κοιτάγατε λες και ήμουν κάποιος εξωγήινος σας. Και σας έλεγε ότι δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, δεν μπορώ να μιλήσω. Τα έχω στα αρχεία μου, τα έχω γράψει ας πούμε, τα ακούω και με πήρατε στην πλάκα. Και σήμερα βγαίνετε να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχουν ερπετόμορφοι. Κάποια ζώα δεν σε πιστεύανε, τώρα θα σε πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Επειδή έχετε πει ήδη και εσείς πάρα πολλά να φοβάστηκες για τη ζωή σας, γενικά δεν πρέπει να μιλάμε, γι' αυτό σηκώθηκα πριν από λίγο. Βασικά δεν σηκώθηκα, σηκώθηκα το βράδυ. Το βράδυ σηκώθηκα με μια μεγάλη τάβλα να πω ένα αλκίνο που μου έχει λείψει, ας πούμε. Αλκίνος Ιωαννίδης. Λοιπόν, αλκίνο Ιωαννίδης. Όνειρο ήτανε. Πριν όμως πεις αλκίνο Ιωαννίδη, θέλω τη Δευτέρα να βγεις και να πεις αυτό. Θα μας το τραγουδήσεις. Όχι. Τη Δευτέρα, ναι. Τη Δευτέρα που θα το χάσετε, θα πω Δέσποινα Βανδύ. Επειδή ξέρω ότι είσαι της Βύσης. Φυσικός, άρρωστος. Απαγάτη υπερβολική, θα πεθάνω. Άρρωστια. Θα γελάω με τον Ασλαμά 20 χρόνια τη Δευτέρα. Καλά. Τι πως τραβάς το μάτι για την Λίβερπουλ. Καλά. Α, πούμε εδώ. Μέχρι να έρθει η Δευτέρα, ας ακούσουμε έναν Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχω καπνίσει λίγα τσιγάρα παραπάνω, συγχωρέστε μου τη φορία. Εντάξει, Αλκίνο Ιωαννίδη στα γεράματα τότε. Στα γεράματα. Έτσι κάπως ομιλεί και τώρα και να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό. Θα πεθάνω αυτό το βράδυ, θα πεθάνω αν δεν σε δω. Με γλυκό κρασί θα γίνω εγώ, αργό να φτύσεις να έρθω να σε βρω, να σε ανταποζώ λίγο στις δικές μου το βυθό. Πάμε όλοι μαζί. Και πάμε. Δεν μπορώ. Θα μας πάρει τίποτα. Κάνεις κορό. Που καίει το χιόνι. Ανώπια. Δεν μπορώ. Συγκλονιστική για ακόμη μια φορά η παρουσία. Εδώ ο φίλος μου Άκης λέει κάνει και τις κορώνες. Αφού είναι βασιλικό σήμερα το ρεπορτάζ, δεν θα κάνει τις κορώνες, δεν κατάλαβα δηλαδή. Έτσι. Έμεινε έτσι, αυτό. Καληνύχτα, παιδιά. Σε ευχαριστούμε. Εντάξει, easy. Δεν μας πάθει τίποτα τώρα ο άνθρωπος εδώ τέτοιο. Είναι ο γνωστός μας Ηρακλειδές από το Τωρό, ο οποίος μας συγκλονίζει κάθε φορά και μας επαναφέρει στην τάξη με τις μεγάλες τραγουδιστικές επιτυχίες που επιλέγει να μας μεταφέρει. Καλημέρα στην Γραμμούλα, μας περίμενε. Συγκλονιστική ερμηνεία. Έτσι να λέμε, για ακόμη ένα πρωί, για ακόμη ένα πρωί το λόγο επειδή. Έδωσε. Συγκινητική δίγμα. Θα λέγαμε. Ναι. Κλάψαμε. Έτσι. Περί βασιλικών γάμων. Ναι. Παρακαλώ. Έχω συναντήσει πριγκίπισσα εγώ. Τι είναι αυτό που παίζει. Τίποτα. Δεν δικό μου. Τρελάδετε ρε. Για πες. Έχω συναντήσει πριγκίπισσα εγώ. Στην Αγγλία. Τι εννοείς και ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Είναι στην αποβίτησή μου. Τι εννοείς. Το Λάνκαστερ. Ναι. Είναι ήταν θέρετρο, είναι θέρετρο της Βασίλισσας. Ναι. Και στις αποφυτήσεις. Ναι. Προς τιμήν της περιοχής. Έρχεται η Βασίλισσα, έρχεται εκπρόσωπος του θρόνου στις αποφυτήσεις. Μάλιστα.
Ναι. Και είχε έρθει εκπρόσωπος του θρόνου στην αποφύτησή μας. Ναι, τι εκπρόσωπος του θρόνου, δηλαδή μπορεί να ήταν αδερφή του Καρόλου. Η αδερφή του Καρόλου λέει. Πριγκίπισσα Ευγενία, αν θυμάμαι καλά. Τους ξέρεις εσύ, αν θυμάμαι καλά, δεν έπιασε το πιθανάκι να παίζω εκεί στο Λεμπέτα, ας πούμε. Η αδερφή του Καρόλου, ε. Συγκλονισμένο σημαίνει γι' αυτό. Δεν θα έπρεπε. Και βγήκατε selfie ή απαγορεύεται και γι' αυτήν. Δεν είχαμε και τότε κινητά για selfie. Αχ, εκεί μα κάνατε τζαμπά. 3310, ξέρω από τι λέω. Τζαμπά. Το ACFA ή το Zill. Τζαμπά πτυχία πήρατε. Βασιλική κομπανία, κανονικά. Τη βασιλική κομπανία. Εγώ ξέρω την οπισθοδρομική, την αθηναϊκή, τη ρεμπέτικη. Βασιλική κομπανία. Ξέρει αυτοί με τα καπέλα μέσα να παίζουν. Ομορφιέ, ομορφιέ. Και σου δώσω το πτυχίο αυτή. Όχι. Α, ποιο. Το πτυχίο μας έδωσε κανονικά. Ακαδημαϊκός. Α, ακαδημαϊκός, μάλιστα, μάλιστα. Αυτή απλά έκανε παρίσταντο εκεί. Εδώ σε είδε να παίρνει το πτυχίο σου. Εδώ τίποτα. Πάνε και παίρνουν τα πτυχία να πούμε τα. Γι' αυτό είμαστε και τόσο τούβλα. Εδώ στην Ελλάδα. Εμάς την καβάλα το δήμαρχο δεν είχε. Ποιο δήμαρχο να έρθει στο τέλο. Ούτε μας ήρθε ο Μητάρης. Αυτά είναι ζητήματα εδώ. Να βγω εγώ τώρα να σου πω στο μαξί. Τι να κάνω. Έτσι. Με φόρτωμε και χλαμίδα, έτσι. Α, μάλιστα και από κάτω τίποτα. Έτσι, έτσι, μπράβο, άντε τσάω με αυτές τις όμορφες εικόνες. Οδηγούμαστε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα, αγόρι μου. Τι έγινε σήμερα, τι έγινε. Εκεί στο παλάτι πίνουν τσιμπουρόμενα κέρδα. Δεν τρώω. Ο Φίλιππος. Ναι, ο Φίλιππος σίγουρα, το χτυπάει το τσιμπουράκι. Αν έχει ελληνικές καταβολές, να μιλάει το ελληνικό τέμα μέσα του. Βασιλικό γεύμα έκανα αυτά του. Αν δεν τρώει παντόφλα. Τι έφαγες, έφαγες τίποτα εξτρά ή μόνο τη λακέρδα. Λακέρδα, ντομαδάκι, μαυρομέτικο φασούλι. Να τα έχουν αυτά ρε να πούμε. Σουλτάνικο ήταν αυτό. Που να τα έχουν αυτά τα γατάκια και θα έχουν eggs and beans. Και το μεσημέρι τυρόπιτα. Ε? Και το μεσημέρι έχει τυρόπιτα. Αργά το απόγευμα φρούτο πρωτεΐνη. Έτσι, γιατί κάνουμε διατροφή, όχι αστεία. Έχουμε φρούτο πρωτεΐνη. Άμα πίνουν τσίπουρο εκεί στο παλάτι και αν το πίνουν με γλυκάνισο ή χωρίς γλυκάνισο. Θα το μάθουμε σίγουρα θα έχουμε. Έχουμε. Να είναι η έρευνα. Έχουμε έτσι, φιλιά, τσάου, 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 τσάου. Εδώ η φίλη μας Αναστασία σε διορθώνει φίλε μου Άκη για τα fake news σου. Και λέει ότι η Ευγενία λέει είναι η ανιψιά του Καρόλου. Μ' αρέσει που τα ξέρετε αυτά κιόλα. Δεν είναι η αδερφή του Καρόλου. Τι σε είπε, τσοκ του δεχέ. Έτσι κανονικό να τα πει. Είναι μεγάλο σόιρης, εντάξει. Εγγλέζικα. Με το ξένο του. Και ο καθένα έχει και 7 ονόματα. Τη Αμήνη, τα παιδιά διώξανε το Βασίλια που λέει τραγούδουσαν και παλιά να πούμε. Άντε βρε, δεν τι κάνανε να ξαναπάμε στο διάλειμμα. Έρεμπρο Κάλμαρ, χθες για ένα παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία της Σουηδίας. 2-1 με τη συνδρομή της Ίντερ Βέντεν. Θα οδηγηθούμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ο Θεός να φυλάει τη Βασίλισσα. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. Όπως μόλις ακούσατε, είσαι εξπίστος μας, λέει εδώ ο φίλος μας ο Δράκος. Μπορεί να είναι και σαύρα, δεν ξέρουμε. Γι' αυτό με τα παρατσούλια που επιλέγουν κάποιοι μπορεί να μας δίνουν και τις προσεγγίσεις τους. Όπως μόλις ακούσατε, οι εξπίστος έχουν πει ξεκάθαρα ότι από το 77 ότι η Βασίλισσα δεν είναι άνθρωπος. God save the queen, she's and no human being. Είναι τυχαίο. Προβληματιστήκατε τώρα για το τι μας κρύβουν. Όχι, όλα βγαίνουμε selfies, γιατί εμείς δεν είμαστε ακόμα βασιλείς. Έτσι, 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 έτσι. Λοιπόν, τι δεν μπορεί να κάνει η Μέγκαν, να βγαίνει selfies, να ψηφίζει. Δεν μπορεί η Μέγκαν. Να πάρει πολιτική θέση γενικότερα. Ναι. Θα, ό,τι πει ο άντρας, ας πούμε, να ψηφίζει εδώ. Ποιο είναι, το Χάρη πήρε, το Χάρη. Το Χάρη. Ναι, ναι. Να βάβει χρωματιστά τα νύχια της. Ναι, αυτό είναι κακό. Φέτος το καλοκαίρι τι βάφουμε τα νύχια μας, Χρύσα. Αυτά με τα στρεσάκια, δεν ξέρω πώς τα λένε. Πολλά στρεσάκια. Τα στρεσάκια. Ίσως να είναι μια μεσοβέζικη λύση αυτή με τα στρεσάκια, γιατί δεν είναι χρώμα, οπότε μπορεί να το. Όχι, α πούμε είναι ροζ, ναι, είναι ναι. Πράσινο, είναι μπλε, αλλά είναι με στρεσάκια. Είναι με στρεσάκια, κορίτσια, έτσι τα βάφουμε αυτό το καλοκαίρι, αυτό θα επικρατήσει. Μέγαν, έτσι δεν θα τα βάφεις από εδώ. Δεν θα τα βάφεις. Να βάλει ψεύτικα νύχια δεν μπορεί. Η Μέγαν να φορά μίνι φούστες πάνω από μία ίντσα από το γόνατο. Μία ίντσα είναι 2,5 εκατοστά. Δεν ξέρω. 2,4 άιντε πάλι με τα εκατοστά θα αρχίσουμε. Ή εκατοστό λόγος η Χρύσο μας. Η
τσανέτα, δεν τα ξέρω αυτά τώρα. 2,4 τις βρετανικές. Ναι. Είναι μίνι τώρα με δύο κάτω στα πάνω από το γόνατο. Μάξι. Μίντι. Να κοιμάται πριν τη Βασίλισσα. Και γενικά να κάνει οτιδήποτε πριν τη Βασίλισσα. Αυτό καλό είναι. Περιμένει να ροχαλίσει τώρα η Βασίλισσα να κλείσει μάτι. Βασίλισσα τώρα τι ώρα κοιμηθεί. 10 η ώρα πιστεύω θα είναι στο κρεβάτι. Έχει μεγάλη γυναίκα. Μεγάλη γυναίκα είναι. Ευτυχώ. Δεν θα μπορεί. Μεγάλη σαύρα. Άντερε σαύρα να μου πω έχει κοιμηθεί να πούμε. Είναι και νυχτό με απλά με τι σαύρε. Δεν μπορεί λέει να κυκλοφορεί μόνο η Μέγκαν. Δεν μπορεί να διατηρεί λογαριασμού στα social media. Πάρα πολύ κακό. Δεν μπορεί να κάνει ψευδόνυμο. Σωστό κι αυτό. Θα κάθε τώρα εκεί πέρα με τη Βασίλισσα όταν ανοίξει το κινητό να κάτσει να μπει λίγο στο Instagram. Δηλαδή κάνα story. Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα. Επίσης δεν μπορεί λέει ποτέ να παίξει μονόπολη. Μάλλον δεν είναι πολύ καλή Βασίλισσα σε αυτό. Το έχει υπογορεύσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά κάποιο λόγο θα υπάρχει. Επίσης λέει πρέπει να φορά καλσόν. Ιούλιο μήνε με το καλσόν. Το φιμέτο. Μπέμπελι. Ίσως να είναι ποδολάγνος ο Χάρη, δεν ξέρω ρε παιδί μου τι να σου πω. Φετιχιστής μάλλον, φετιχιστής. Να κρατά τσάντα τύπου κλατς. Κλατς. Αυτά που πάμε τα πιο επίσημα τα... Μου το δείχνει τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Που κάνουν κλατς αυτό, μάλιστα. Αυτό το ναι, τέτοιο. Και να μην εκδηλώνει και πολύ την αγάπη της για τον πρίγκιπα Χάρη δημοσίως. Ούτε στο κρεβάτι. Εντάξει, τώρα δημόσιο κρεβάτι δεν νομίζω να υπάρχει. Δημοσίως, ας πούμε, δεν τον έχει τώρα και να τον πιάνει και να τον κάνει. Τώρα είναι νιόπαντρι όμως, είναι στα μέλη. Και τι να λέει, τώρα δεν μπορεί να πηγαίνει στα μπαρς και να αρχίσουν και γάμουν. Στι παμπ. Ναι, βασικά αυτό να μην το κάνουν, είστε δεν είστε βασιλιάδες και πρίγκιπες. Να πάτε στα μπαρς και να είστε. Και τέτοια αυτά καλά να μην είναι. Ναι, ναι. Παιδί μου, έρχεται. Get a room που λένε, πάτε ένα σπίτι. Ένα από τα 200 μέσα στο παλάτι. Κάτι εκεί στα παρκάκια και στα παγκάκια και αυτά δεν. Οπότε λοιπόν, κορίτσια, από του Χάρου τα δόντια γλιτώσατε. Τι, αν από του Χάρη τα δόντια. Αν παντρευόσασταν πρίγκιπα, δεν θα μπορούσατε να έχετε ίντερνετ, δεν θα μπορούσατε να έχετε social media, να βάφετε τα στρεσάκια σας στα ωραία, τα φουστανάκια σας στα ωραία. Να παλαμουτιάζεστε στα μπαρ. Γενικότερα να αφαιρείτε οποιαδήποτε. Τι χαρές τη ζωή, χαρέ τη ζωή, τι μας έμεινε να πούμε σε αυτή την ζωή. Γι' αυτό τους πρίγκιπες που έχετε στη ζωή σας, τους καθημερινούς, θα πρέπει να τους σέβεστε. Για να τους εκτιμάτε. Σας αφήνουν, λέγεται να πούμε ίντερνετ. Λέγεται εκεί στραζάκι και λογαριασμός. Instagram. Έτσι. Ο φίλος μας ο Θωμάς μας λέει να ακούει κλατς μπορεί. Δύσκολα. Και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Electric warning. Ναι, ναι. Ενδεχομένως μπορεί και να ακούει για το συγκεκριμένο. Κλείσε με κλατς. Καλά, εντάξει. Θέλω να βρω ένα ελληνικό. Το δικό μου. Αυτό που σου είπα. Όχι, θα κλείσουμε. Κάτσε ακόμα να κλείσει εκπομπή. Είναι 8 παρατέταρτο ακόμα. Έχουμε άλλο τόσο σχεδόν. Ολόκληρο μισομισάωρο έχουμε. Ας κάτσουμε στις 10, δε. Να κλείσουμε την εκπομπή. Μετά έχει αθλητικά. Μετά πρέπει να πούμε αθλητικά. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Εμείς ασχολούμαστε με τα βασικά. Άμα πάρουμε το Βέρνμπλουμ. Ποιο να πάρετε? Το Βέρνμπλουμ. Την το Βέρνμπλουμ. Ένα τσετσέ τώρα ακούστηκε ότι θέλω να πάρω. Θέλω πάρα πολύ. Ένα τσετσέ. Έτσι λέγεται ένας ποδοσφαιριστής Βραζιλιάνος. Το διάβαζα χθες. Τσετσέ, ρε παιδί μου, πώς είναι η μίγα τσετσέ που την έχω και στίχο στο γυαλαλαλαλαίο. Από πού έχει καταγωγή το γόρι? Βραζιλιάνος λέει, Βραζιλιάνος. Το διάβασα εγώ. Μακάρι να έρθει, θα ξεσαλώσουν οι αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά site. Είναι από τα. Άμα δεν παίζει καλά, θα λένε το ψήφισε μίγα τσετσέ. Κλασικά, εντάξει, ναι. Και πολλά πολλά άλλα όμορφα. Ήδη ακονίζουν τα στυλά και τα πληκτρολόγια. Φίλοι μας. Η Τερβέντεν είναι κοντά μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Έχουμε και σήμερα Allsvenskan, Σουηδία. Στις 8 η ώρα 3 παιχνίδια. Ναρκέμπινγκ Σούτσβαλ. Χάκεν Άικ στο Χόλμις και Έστερσουντ, η ιστορική Έστερσουντ, παίζει με την Σίριους. Η Ντερβέντεν είναι φίλη μου. Η Ντερβέντεν είναι φίλη σου, βέβαια. Μας ενημερώνει για Σουηδίες, Νορβηγίες, αλλά και όχι μόνο ενίοτε για άλλα παιχνίδια. Δείξω σήμερα είχαμε και NBA, τίποτα καθόλου το πρωί, ούτε καν το ξέρω. Τελική, τώρα το ξέχασα εντελώς, γιατί ξεκινάμε πάντα με NBA. Τελική φτάσαμε, ή έγινε ακόμη περιφέρεια. Golden State Warriors, Houston Rockets το πρωί. Δεν βγήκε εδώ ο Γιώργος Ζαγόρας να μας μιλήσει. 92-95 σπάσανε την έδρα οι Houston Rockets, οι οποίοι νομίζω είχαν ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι μέσα στην έδρα τους. 92-95 και φέρανε τη σειρά στο 2-2. Βεβαίως, βεβαίως. 2-31-0-2-85-3 οξάρια. Χθες παίζανε. Ακούσεις την επανάληψη. Λέμε τα ίδια και τα ίδια.
Και λέγοντας πριν, μιας και σήμερα εστιάσαμε και στο δικαστικό ρεπορτάζ, και ήταν κάτι που ήθελα επίσης να αναφέρω, αλλά πιαστήκαμε με τα βασιλικά. Πέρα από το ότι στη Νέα Ζηλανδία βγάζαν και τις μετρούσαν για να μάθουν αν έχει ακουμπήσει ο τύπος, την τύπησα με τον Τόνιο. Γονείς λέει στη Νέα Υόρκη. Ίσως κάποιοι γονείς τώρα εδώ στην Ελλάδα να το ακούν αυτό και να σου λέει, αμάν υπάρχει δεδικασμένο και προηγούμενο. Γονείς λέει μηνύουν τον 30χρονο γιο τους για να φύγει από το σπίτι. Οι δικοί μας λέει τι πρέπει να κάνουν εδώ. Οι δικοί μας τίποτα. Τα δικαστήρια θα γεμίσουν, θα έχουν υποθέσει. Οι δικοί μου με μηνύουν για να μην φύγω. Ναι. Δοκίμασα λέει τα πάντα. Του έδωσαν ακόμη και χρήματα για να βρει δικό του σπίτι. Ο 30χρονος όμως λέει κανακάρι στο απεγνωσμένο ζεύγος από τις Σιρακούσες της Νέας Υόρκης επέδειξε πρωτοφανή διαφορία στις εκκλήσεις στο γονιό του. Μείνω αφήνοντάς τους άλλη επιλογή από το να τον μηνύσουν προκειμένου να το διώξουν από το σπίτι και να αποκτήσει επιτέλους τη δικιά του ζωή. Ο Μάικλ Ροτόντο, μάλλον Έλληνας, ελληνικής καταγωγής με τη Ροτόντα αυτά και τέτοια, είναι 30 ετών. Ζει με τους γονείς του στο σπίτι του. Δεν τους πληρώνει νοικιό. Δεν βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού. Δεν τον ενδιαφέρει να βρει δουλειά. Είναι μέσος Έλληνας. Αδερφός μας. Οι γονείς του, Κριστίνα και Μάρκ, μάταια προσπάθησαν να τον οθήσουν να γίνει πιο δραστήριος για να βάλει μπρος τη ζωή του. Φαντάζομαι φανέλα με μουστάρδες. Θέλουν εγγόνια αυτοί τώρα. Μπορώ να τους βοηθήσω να τον φέρουν στο λόγο αυτή το πρωί. Να το πούμε αυτό που σχολιάσαμε και επίσης μοιάζει με αυτόν τον με το χατζί που παίζει ο Μητσικός. Τα πάρα πολύ. Δεν το ξέρει κανένας φαντάζομαι. Εκτός από τον Άγγελο. Του προσέφεραν ακόμη και χρήματα προκειμένου να βρει το δικό του σπίτι και να αυτονομηθεί σιγά σιγά. Ο 30χρονος μοιάζει όμως αδιάφορος απέναντι στο ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία. Στις 7 Μαΐου οι γονείς του προχώρησαν σε μια μάλλον ανορθόδοξη κίνηση για να τον πείσουν να φύγει από το σπίτι. Τον έκαναν μήνυση. Ποιος το έλεγε αυτό, θα σε κάνω μήνυση. Ο Σόρας δεν το έλεγε. Θα πέσουν μηνύσεις. Παραφράζοντας την παλιά ταινία Πόλεμος των Ρόντων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ μιλάμε για τον πόλεμο των Ροτόντων. Φαντάζεσαι τώρα ο τύπος να πήγε στην πρώτη και να κατήγγειλε τους γονείς, ξέρω εγώ, τον διώχνουν από το σπίτι, στο χαμόγελο του παιδιού εκεί πέρα. Στο χαμόγελο του Μεσήλικα. Στο χαμόγελο του Μαντράχαλου να πούμε. Ο γιος αρνείται πεισματικά να φύγει και οι γονείς φαίνονται αποφασισμένοι να εξαντλήσουν όλα τα νόμιμα μέσα για να τον διώξουν από το σπίτι. Η μαμά τον απείλησε ότι θα σταματήσει να τον φυλάζει. Κλειδώθηκε μέσα στο δωμάτιό του, έχει βάλει τα μαξιλάρια γύρω-γύρω να κάνει το κάστρο, δηλαδή κάτσε μέσα. Άμα με διώξει, θα κρατήσω την αναπροήλου και τέτοια. Σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, Αντώνη Αντοράντε, έχουν ήδη επιδώσει 5 ειδοποιήσεις έξωσης, οι οποίες φαίνεται να έχουν καταλήξει τον κάλαδο των Αχρήστων. Τον κάλαδο των Αχρήστων, ο οποίος από ό,τι φανταζόμαστε τον αδειάζει η ίδια η μάνα του. Δεν φτάνει που του φέρνει την καρδιά. Α, τις κράταγε στην άκρη αυτή. Επιστολές, ας πούμε. Η πρώτη επιστολή λέει στάλει στις αρχές του Φεβρουαρίου και το οικογενειακό δράμα κορυφώθηκε στις 30 του Μαρτίου. Αφού ο γιος αδιαφόρησε για τις 5 εξώσεις και αρνήθηκε το επίδομα των 1.100 δολαρίων για να φύγει. Σιγά τα λεφτά μου, ωραία. Εφάπαξ ή μηνιαίος. Όχι εφάπαξ, φαντάζομαι για να λέει θέλει. Επίδομα 1.100 δολάρια το μήνα. Φαντάζομαι να ξέρει τα εξώδικα αυτά να πρέπει να τυχοκολλήσουν στο δωμάτιό του και να λέει μάτω. Ελά, βρε γαϊδούρι, εγώ θα την πλένω μετά την πόρτα εδώ πέρα. Όλα αυτά δεν παραξίζει, δεν βγαίνει και η κολλητική ταινία και τέτοια. Οι γονείς τον ενημέρωσαν εγγράφος και επισημώς ότι η διαφορά τους θα λυθεί πλέον στα δικαστήρια. Σύμφωνα μάλιστα με το BBC, ακριβώς επειδή η σχέση των αντιδίκων είναι οικογενειακή, η υπόθεση λέει μπορεί να φτάσει μέχρι και το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τι της απάντησε, 35% ενεργεία έχουμε ρε μάνα. Στο κογκρέσο ξέρω. Προκειμένου να κριθεί αν ο 30χρονος πρέπει να φύγει από το σπίτι ή όχι. Εμείς είμαστε με τον 30χρονο ξεκάθαρα. Αλληλεγγύη εδώ συνολικά ως χώρα. 30χρονο παιδί είναι ακόμα τώρα. Είναι μικρός ακόμα. Και τι θα κάνουμε μετά, ναι, θα αρχίσουν να λένε ναι, δεν μας ξέχασες, δεν έρχεσαι να μας βλέπεις. Αυτά όλα πας. Μανούλα. Ναι, θα βρει καμία, πας στα πεθερικά εκεί τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το έτσι, δεν τα ξέρουμε αυτά. Ναι, 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 να το διώξουμε. Μας γυροκομίσεις. Ναι. Θα βαράνε το κεφάλι τους αυτοί οι γονείς που θέλουν να κάνουν. Άκου τώρα λέει μήνυση εδώ στον Ρωτζιό για να φύγει από το. Τι πρέπει να κάνουν οι δικοί μας εδώ δηλαδή. Έλα μου ντε. Δεν έχουν να πληρώσουν τα μηνυσόσημα αυτά, δεν παίρνουν τα παράπονα. Οι δικοί μας οι γονείς δημιουργούν. Είναι μόνοι τους εντέχνω στην ανεργία για να μας κρατάνε δέσμους με τα σπίτια. Ναι, βέβαια. Γιατί είναι όλοι φροηδικοί. Είναι τέτοιες προσέγγισης αυτά. Για να γεμίσουν αργότερα οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι με δουλίτσα.
γίνεται ναι. Ένα κύκλο. Ένα κύκλο είναι όλα. Πήγαινε πολλά. Κάτι ζήσει ψυχολόγο. Ξέρετε, όταν ήμουν 4 χρονών, ξέρω εγώ 5. Με διώξαν από το σπίτι. Φαντάζεσαι τώρα αυτό να βγαίνει και να λέει. Α, θα στα πω εγώ. Όταν ήμουν παιδί, με διώξαν από το σπίτι. Πότε τώρα, 30 ακόμα. Δεν περιμένω, ναι. Καλημερίζουμε το φίλο μα στο σπίτι μα. Λέει καλημέρα, λέει καλά που περάσαμε τα 30. Ήσασταν η κομβική ηλικία αυτή, ότι στα 30. Ακόμη και στη Βίβλο, στα 30 κάπου εκεί δεν εμφανίστηκε ο Ιησούς. Ναι, ο Ιησούς, ναι. Ας πούμε, είχαμε χάσει την επαφή από τα 12 του και μετά δεν υπάρχουν καταγραφές και κάπου εκεί στα 30 άρχισε να... καταγραφές λένε ότι ήταν γκουρού στην Ινδία, λένε. Αλλά αυτά έκανε, τώρα εδώ δεν τα λες εδώ τώρα στον κόσμο. Είπαμε, για να μας κάψει, αλλά θέλει η Βίβλος καταγράφει το Ιησούς κάπου στα 30 εμφανίζεται εκεί να κάνει θαύματα, να δραστηριοποιείται τέλος πάντων στον χώρο της Καινής Διαθήκης. Και αυτός είναι πρόκοπος τίποτα. Μα τώρα θα ξεκινήσει να θαυματοποιεί. Έφτασε την κομβική. Μέχρι τα 30 ο Ιησούς δεν ήταν και τίποτα. Μαρακός ήταν. Τίποτα. Ναι, δεν το έχετε δει. Ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Ίσως να είναι η μεταψύχωση. Μεταψύχωση. Γιατί και προφανώς και ο Ιησούς θα έμενε με τη μάνα του μέχρι τα. Αυτό με κρυμαλί έχει πάντως. Με τα τρία. Ναι, και με τα μα δεν έχετε δει ένα που λέει ότι ο Ιησούς πιθανότατα να ήταν Έλληνας. Προφανώς και θα ήταν Έλληνας. Ναι, ναι, ναι. Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς, αλλά υπάρχουν. Κοίτα, δεν νομίζω. Απ' την άλλη όμως έχει πολλά πράγματα. Α πούμε τώρα, φαντάζεσαι τώρα. Το έβλεπε τώρα η μάνα του τον Ιησού έτσι με τα μακριά μαλλιά, τα μουσια να βγαίνει έξω. Τον έλεγε: πού πας έτσι, αγόρι μου, σαν το λέτσο. Πάν ξηρίσου, πάν κουρέψου. Έτσι, έτσι. Να βγει λίγο σαν άνθρωπο, βρες μια καλή κοπέλα. Αυτό που λένε ότι. Πας εκεί πέρα που κάνεις τα ψάρια και τα πήρε νερά, τη δουλειά του πατέρα του, αυτό που λέτε το έχετε διαβάσει. Πήρε τη δουλειά του πατέρα του, πιστεύει ότι η μάνα του είναι παρθένα και άλλα πολλά, πολλά, πολλά πράγματα πούμε, που έχουν σε ένα έτσι χιουμοριστικό τέτοιο. Έχει γραφτεί. Εμείς δεν τα υιοθετούμε προφανώς. Φυσικά, φυσικά μεταφέρουμε, ας πούμε, έτσι μια τέτοια. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα οδηγηθούμε προς την λήξη του σημερινού λόγο επειδή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή εκούσια για ακούσια, για τις παρεμβάσεις σας, για την προσοχή με την οποία αντιμετωπίσατε το σημερινό λόγο επειδή. Ένα λόγο επειδή από τα παλιά που ασχολήθηκε με τα ζητήματα που το φτάσανε να είναι τελευταίο ακροματικότητα. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ, φτάσαμε να θυμηθούμε γιατί. Όταν δεν ασχολιόμαστε με αθλητικά, το πίσω γυρνάει ήσυχο. Όταν ασχολιόμαστε, είναι όλοι εδώ για να ακούσουν τις αναλύσεις μας, βέβαια. Εντάξει, θα έχουμε Champions League από εβδομάδα, θα τα σχολιάσουμε Δευτέρα. Αυτό που δεν υπάρχει, δεν έχει τελειώσει το μεγάλο, το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Το καλύτερο δικαστικό πρωτάθλημα του κόσμου από τη στιγμή που τελείωσε. Βάλε, λέει, την Αμερικάνικη διασκευή, το έφυγε ο γιος μου από το σπίτι. Ποιο είναι αυτό, δεν το γνωρίζω. Γιατί πρέπει να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έχει για μπαμπά, μπαμπάκα. Με διώξαν οι γονείς μου. Όπως το γράψω εγώ, κανα αυτό. Αυτό το μαμά της Αλεξίου να βάλει. Μαμά, μπαμπά, είμαι κουκουλοφόρος. Διαλέχτε, διαλέχτε. Τη νύχτα βγαίνει ο βασιλιάς. Καλά, τέτοιο, όχι. Λοιπόν, να αποχωρήσουμε να δώσουμε χωρίς τραγουδάκι, γιατί μας πιέζουν εδώ και τα χρονικά περιθώρια. Να δώσουμε τη σκητάλη στον Κωστή Τσατσαρόμ. Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Άκη μου, Χριστίνα. Χριστίνα, ό,τι να είναι. Τι όλοι. Χριστίνα, είναι Χριστίνα. Γιατί είναι άλλο όνομα, παιδιά. Μοιάζεις με Χριστίνα, παιδί μου. Δεν μ' αρέσει. Το δε, μέτριο, σαν το Χρήστος. Μια λύση. Ευτυχώς που δεν με λένε Χρήστο. Πού να με λέγανε Χρήστο, άστα να πάνε τέτοιο μέτριο όνομα. Ενώ τον Μπάμπαρος να πούμε βγάζει ουσία. Χρήσα μου, Χρήσα. Μυρίζει σαν εκεί. Συγγνώμη, συγγνώμη για την παράφραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Τίποτα, βασιλικό σας σήμερα τα περαμέντο και ρεπορτάζ που επιδώσατε στην επιστολή. Στην εκπομπή, επιστολή να τέτοιο. Αυτά τα ολίγα τα ξαναλέμε αύριο στις 6 ώρα. Να περάσετε όμορφα, φιλιά, τσάω.